Ο Στέλιος. Στέλιος ή Στελάρας ή Στελάκης. Καμιά φορά και Στελάκος για κάνουν καλό γείτονα. Ο Στέλιος είναι μπάτσος. Πριν ξεκινήσει για την τελευταία του βόλτα, χτυπάει το τηλέφωνο του. Το σηκώνει. Έλα μανά. Τι να κάνω. Στη δουλειά είμαι. Το ψωμί μου προσπαθώ να βγάλω, ρε μανά. Γίνε μπάτσος, θα περάσεις καλά. Γίνε μπάτσος, έχεις σίγουρα λεφτά. Μη σε νοιάζει αν ο κόσμος σε φτύνει. Δημοσία θα πάρει, η κηδεία σου θα γίνει. Γίνε μπάτσος, θα περάσεις καλά. Γίνε μπάτσος, έχεις σίγουρα λεφτά. Μη σε νοιάζει αν ο κόσμος σε φτύνει. Δημοσία θα πάρει, η κηδεία σου θα γίνει. Είμαι ελευθεριακός από το blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Στέλιο, Γιάννη και Θάνο από τα μυθισμένα εξωτικά. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ καταρχήν που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα κάνω τώρα μια κλασική ερώτηση. Πόσα χρόνια υπάρχετε? Όχι ως άνθρωποι, ως γκρουπ, έτσι. Απαντάμε και στα δύο, δεν έχουμε πρόβλημα. Ωραία, για πείτε. 18 χρόνια, εσύ. Τόσα πολλά, ε. Τόσα πολλά, ενηλικίωση. Ωραία. Να. Λοιπόν, από το 98 βασικά, 98. Για να λέμε. Μη σου πω και λίγο. Λοιπόν, να το δω συγκεκριμένα. Ναι. Γιατί... Λύκειο. Λύκειο. Μπράχαμε. Πέρα από να γράφεις για καλλιτεχνική έκφραση, τι άλλο, ας πούμε, σας ενώνει όλα αυτά τα χρόνια? Και τη φιλία σας, ξέρω εγώ. Δεν πες, αισθάνω. Εγώ σήμερα. Δεξιά, αριστερά, πρόσεχε, μην πας. Σιγά, δεν το διαπίστωσα. Πέρα από την αγάπη μας για τη μουσική και τη φιλία, είναι ήδη τα βασικά. Πρώτα η φιλία ήρθε και μετά η μουσική. Από εκεί και πέρα μας ενώνει, όπως ανέφερα και πριν, η γειτονιά που έχουμε μεγαλώσει και αρκετές κοινές παραστάσεις σε συλλογικό και προσωπικό επίπεδο από την οικογενειακή μας κατάσταση, τις αναφορές. Είναι η γειτονιά που έλεγες. Όχι, η γειτονιά. Είναι και τα οικογενειακά background, ρε παιδί μου, σχετικά κοντινά, ας πούμε, σε ένα επίπεδο λίγο κοινωνιολογικής, άμα το δεις, ας πούμε, ματιάς. Από εκεί και πέρα, πείτε κι εσείς. Το σοβάλεψε κατευθείαν, εσύ. Είμαστε λίγο ανάλαφροι. Ξαφνικά, τι σοβάλεψες. Έχω νομίζω ότι αυτό που είπε ο Γιάννης, δηλαδή το ότι τυχαίνει να έχουμε μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κοινές παραστάσεις, κοινές ανησυχίες, κοινές χαρές, κοινές λύπες, έτσι όπως λειτουργούσαν και οι γειτονιές κάποια εποχή, όχι πλέον, αυτό από μόνο του λειτουργεί, είναι το ισχυρό δέσιμο, πιστεύω, πέρα από... Είναι μάλλον η αρχή για να ακολουθήσουν διάφορες καταστάσεις στην πορεία που μοιραία σου δεν είναι κυρίως, δηλαδή. Στο μετά ήρθε και, ξέρεις, μετά το πέρασμα του χρόνου, πριν όσο 40 χρόνια με τις κοινές εμπειρίες και όλα αυτά, οπότε υπάρχει μεγαλύτερο δέσιμο. Οπότε προχώρα, προχώρα και φτάνει σε ένα σημείο που... Φτάσουμε την προχώρα και η εποχή, βέβαια. 20-25 χρόνια και λες... Ναι, πώς περάσαμε, ας πούμε. Ναι. Καταρχήν να πω ότι απαντάτε όπως θέλετε, έτσι. Εκτός να κανονίσετε, θα απαντάτε με μια σειρά. Αλλά επειδή δεν το βλέπω να διαλυθείτε, απαντάτε όπως θέλετε. Στη σειρά που θέλετε. Λοιπόν, εσείς θα λέγατε ότι κάνετε πολιτικό ή στρατευμένο τραγούδι? Το στρατευμένο έχει ένα background λίγο περίεργο, έχει ένα βάρος. Αλλά εσείς τι θεωρείτε, πολιτικό, στρατευμένο, και τι διαφορές πιστεύετε ότι υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αν υπάρχουν? Και δεν ξέρω αν υπάρχει στρατευμένο τραγούδι τώρα, ας πούμε, όπως υπήρχε στη μεταπολίτευση, ξέρω εγώ. Πάντα υπάρχει στρατευμένο τραγούδι. Και την έννοια του όρου, τον ορισμό του όρου υπάρχει, άμα δει, άμα πίσω θα κάνω στρατευμένο τραγούδι, θα κάνω τέχνη, στρατευμένη τέχνη. Ναι. Εγώ θεωρώ τώρα... ότι το πολιτικό τραγούδι πολλές φορές γίνεται και στρατευμένο, ακόμα και όταν κάποιος δεν θέλει να το επιδιώξει. Δηλαδή, το πολιτικό τραγούδι, μοιραία,
προκειμένου να αφυπνίσει κάποιες καταστάσεις, πολλές φορές μπορεί να είναι και στρατευμένο, επιβάλλεται να είναι στρατευμένο. Διαφορές με τη μεταπολίτευση, για το πολιτικό τραγούδι της μεταπολίτευσης που είναι επίσημο, το πολιτικό τραγούδι μπορεί να υπάρχει σήμερα, με αυτό που μπορεί να κάνουμε εμείς ανάλογα με το πώς το κρίνει ο καθένας. Σίγουρα υπάρχουν, γιατί είναι διαφορετικές εποχές, ήταν άλλες οι ανάγκες, ήταν άλλες οι καταστάσεις. Και πρέπει να δούμε πού προέρχεται, πώς γεννάται το πολιτικό τραγούδι, τι είναι πολιτικό τραγούδι, πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Άρα σίγουρα υπάρχουν διαφορές, γιατί είναι άλλες οι εποχές και άλλες οι ανάγκες. Και σίγουρα υπάρχουν στρατευμένα τραγούδια από τη στιγμή που υπάρχουν πολιτικά τραγούδια που πρέπει να αφιερώσουν κάποιες καταστάσεις. Κάνω εγώ τι υπάρχει. Πολιτικό σε μια γενικότερη, ας πούμε, τοποθέτηση είναι οτιδήποτε εκφράζεται δημόσια. Έχει πολιτικό αντίκτυπο οτιδήποτε εκφράζεται δημόσια. Από εκεί και πέρα συνηθίζουμε να ορίζουμε ως πολιτικό τραγούδι αυτό που συνειδητοποιημένα, μάλλον έχει συνείδηση αυτής της κατάστασης και βάσει αυτής της συνείδησης θέτει ένα φίλτρο στο τι τελικά εκφράζει δημόσια. Από αυτά που μπορεί να δημιουργεί είτε σε ένα μουσικό επίπεδο με τους κοντινούς του συνεργάτες και να αποφασίζει ίσως να μην τα εκφράσει δημόσια. Το στρατευμένο μπαίνει λίγο σε μια διαδικασία στρατηγικής τοποθέτησης στα πλαίσια ενός είτε συγκεκριμένου χώρου είτε συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Πιο παλιά, πιο έντονα, στα πλαίσια κομματικής, ας πούμε, γραμμής. Εμείς, μέσα από τον τρόπο που έχουμε επιλέξει της αυτοργανωμένης, ας πούμε, δημιουργίας και επικοινωνίας με τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν αυτό που κάνουμε, ακόμα και η στρατευμένη λογική που μπορεί να υιοθετήσουμε, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό, ειδικά στο hip-hop αυτό πιο πολύ, αλλά ακόμα και στο punk, που είναι τα δύο βασικά μουσικά στυλ που έχουμε υιοθετήσει, βλέπω αρκετές μπάντες να δίνουν αρκετή αναφορά στην ψυχολογική κατάσταση που επικρατεί και σε γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο και σε προσωπικό ο καθένας. Εμείς, εγώ βασικά που γράφω τους στίχους, είχα επιλέξει αυτό το πράγμα στρατηγικά να το αποσιωπήσω. Ουσιαστικά τα ζόρια που τραβάει ο καθένας στα πλαίσια μιας ιδεολογικής αλλά και καθημερινής μάχης είχα αποφασίσει, ίσως και όχι τόσο συνειδητά, ίσως τώρα που το βλέπω προς τα πίσω, είχα αποφασίσει να μην τα μοιράζομαι σε δημόσια σφαίρα που ακόμα και ο εχθρός μπορεί να αναγνωρίσει τις αδύναμες στιγμές σου και τα αδύναμα σημεία σου και. Στα μυθισμένα εξωτικά δεν θα βρεις, θα βρεις πολύ λίγες αναφορές σε ψυχολογικές, ας πούμε, καταστάσεις που μπορεί να είναι αυτό που λέμε έχει πάρει λίγο την κατωβόλτα. Σήμερα αυτό το βλέπω να γίνεται κατά κόρον. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι εγώ είχα μπει σε μια διαδικασία με αφορμή το συγκεκριμένο παράδειγμα, που μπορεί να υπάρχουν πολλά άλλα, να αυτολογοκριθώ στα πλαίσια μιας στράτευσης και μιας στρατηγικής που εμπεριείχε μια κάπως έντονη πολιτικά περίοδος την οποία έχουμε διανύσει. Από εκεί και πέρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το πολιτικό τραγούδι της μεταπολίτευσης που υπήρχε μεγαλύτερη εμπλοκή κάποιων κομματικών αποφάσεων και σχέσεων με συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Υπήρχε μια υπερβολή στον τρόπο έκφρασής τους, βέβαια, όπως είπε και ο Θάνος, άλλες εποχές. Ναι. Προφανώς χρειαζόταν αυτό το πράγμα και εξέφραζε κάποια στρατηγική και αυτό. Υπήρχε μια έντονη υπερβολή πάντως, σε ένα προταγματικό ιδεώδες. Και σε σχέση με την υπερβολή που υπήρχε, ίσως να, αυτοί που δημιουργούσαν να ήταν και περισσότερο παρατηρητές παρά ενεργοί κοινωνοί κάποιων καταστάσεων. Δηλαδή, αν εγώ βγω και πω όλοι στην πρώτη γραμμή με ένα πολύ έντονο τρόπο, κάπως για να είμαι συνεπής, ας πούμε, με τα λεγόμενά μου, θα πρέπει να είμαι στην πρώτη γραμμή. Θεωρώ ότι τότε ο τόσο έντονος τρόπος που τοποθετούσαν το πρωταγματικό ίσως να μην ήταν και προσωπική τους επιλογή το περισσότερο. Αλλά τηρουμένων πάντα των αναλογιών της κάθε εποχής. Οκ. Στονιό.
Πού να προλάβεις αυτά τα πανούλα, δεν είναι. Δεν αφήσα και τίποτα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος από τους δύο το απάντησε ουσιαστικά στην απάντησή του, αλλά θέλω να ρωτήσω και τους τρεις σας. Αν η τέχνη είναι έτσι καλώς πολιτική πράξη. Δηλαδή, είτε έχεις, ας πούμε, κάποιο σκοπό που λες αυτά που λες, είτε δεν έχεις κανένα σκοπό. Δηλαδή, ας πούμε, η τέχνη εντός εισαγωγικών, ξέρω, ναι, που κάνει, ξέρω εγώ, θα το βάλω εισαγωγικά, ο Σφακιανάκης, άσχετα από τις δηλώσεις του. Άσχετα από αυτό. Είναι μια πολιτική πράξη, έτσι κι αλλιώς. Ναι, δεν μπορεί να πεις άσχετα, αλλά ναι, okay. Θα μπορούσα να μην έχει πει αυτές τις μαλακές που λέει, κατά καιρούς. Αλλά να δεις, ας πούμε, μόνο ξέρω εγώ αυτά που λέει μέσω των τραγουδιών που λέει. Είναι, ξέρω εγώ, αυτό μια πολιτική πράξη έτσι κι αλλιώς. Αυτό που λέγανε στην αρχή, πριν στην ημέρα, οτιδήποτε εκφράζεται δημόσια είναι πολιτικό. Πολιτικό. Δηλαδή, όλες οι πράξεις, οι σκέψεις, οι ενέργειες, όλα αυτά που εκφράζεις είναι πολιτικό, ο κύριος. Ακόμα και κάποιο πολιτικό, ρε παιδί μου. Παράγει πολιτικό αγώνα. Είναι, προφανώς και είναι. Απλά το ζήτημα, όπως είπα και πριν, μπαίνει στο κατά πόσο αυτό το κάνει συνειδητά ή όχι. Ναι. Οι Ρώσοι, εγώ για να καταλάβω πάντα, είναι αν η τέχνη είναι πολιτική πράξη. Ναι. Η κάθε πολιτική πράξη όμως επηρεάζεται από την τέχνη της εποχής. Αυτό. Για πες το λίγο πάλι αυτό. Η κάθε πολιτική πράξη έχει επηρεαστεί από την τέχνη της εποχής. Της τέχνης της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι η τέχνη του έρχεται από ανθρώπους που κάτι βιώνουν. Άλλοι το εκφράζουν με καλό τρόπο, άλλοι με άσχημο, γιατί είναι υποκειμενική η τέχνη, πώς το κρίνει ο καθένας, αλλά όλο αυτό που ζούμε μας επηρεάζει για να κάνουμε πολιτικές πράξεις. Άρα είναι δύο πράγματα τα οποία, κατά την άποψή μου, συνδέονται άμεσα. Γι' αυτό υπάρχει καλή ή κακή τέχνη. Για πολιτική τέχνη που προσθέτει μέσω στο ίδιο. Ωραία. Σε μια συνέντευξή σας στο Σαπίλα Ζήν το 2007 είχατε πει για τον όρο του DIY ότι ο συγκεκριμένος όρος υποβαθμίζει το συλλογικό πνεύμα που πνέει αυτή η σκηνή. Όπως κάθε τι που παλεύει για την ουτοπία, χρήζει αέρας βελτίωσης και στο χέρι μας είναι μέχρι πού θα μας πάρει. Μετά λοιπόν από σχεδόν 10 χρόνια από αυτή τη συνέντευξη, τι πιστεύετε για αυτόν τον όρο και το περιεχόμενο του? Είναι κάτι που τελικά εμπλουτίζεται? Δηλαδή, όντως εμπλουτίζει τόσο περνάνε τα χρόνια και γίνεται κάτι άλλο? Κάτι διαφορετικό. Ο όρος στα αγγλικά σημαίνει κάτω μόνος. Πράγμα που γενικά σαν όρος είναι πολύ φτωχός. Αυτό ουσιαστικά είχαμε πει. Και στην Ελλάδα έχει συνδεθεί σαν συνώνυμο το do it yourself με αυτό που λέμε αυτοοργανωμένη μουσική έκφραση. Ας πούμε, όταν μιλάμε για τη μουσική, που πάνω σε αυτή τη βάση μιλάμε. Βέβαια, υπάρχουν πολλές άλλες σφαίρες, ειδικά στις μέρες μας, όπου η αυτοοργανωμένη λογική εφαρμόζεται από κοινωνικές ομάδες, όπως στον αθλητισμό που βλέπουμε αυτοοργανωμένα σωματεία να ξεκινάνε. Ακόμα και σε καταστάσεις όπως οι βιομές, σε πάρα πολλά επίπεδα, δεν χρειάζεται τώρα να κάνω αναλυτική αναφορά. Σίγουρα υπάρχει εξέλιξη και στο DIY, όπως σε οτιδήποτε παραμένει ζωντανό. Εμείς, από όταν ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε συνειδητά σε αυτό το πράγμα, ουσιαστικά βρήκαμε το χώρο που τέριαζε στα λεγόμενα των τραγουδιών μας. Και από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα άρχισε να αλληλεπιδρά λίγο παράλληλα. Άρχισε το DIY και οι καταστάσεις μέσα στις οποίες υλοποιούταν, αυτοοργανωμένοι χώροι, τα στέκια, οι πλατείες, όλα αυτά, άρχισε να επηρεάζει εμάς και εμείς να επηρεάζουμε αυτό. Υπάρχει μια υγιής αλληλεπίδραση. Τώρα, άμα κάτσεις να κάνεις μια ανάλυση του πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα και πού έχει φτάσει, μπορείς να σημειώσεις πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω πως, καταρχάς, η ανάγκη του ανθρώπου για δημιουργία είναι κάτι υγιέο σε φυσιολογικές συνθήκες, η οποία έχει μια DIY λογική από μόνη της. Από εκεί και πέρα, στον κόσμο που έχουμε μεγαλώσει, που ζούμε τέλος πάντων, γενικότερα... Τι έγινε, κρυνιστικά. Λοιπόν,
Πώς τα λέω, ακούνε αυτά που λες. Είναι μαρτύρονται. Λοιπόν, υπάρχει μια τάση να το φυσικό και το πηγαίο να μπαίνει σε καλούπια. Αυτά τα καλούπια μπορεί να λέγονται δισκογραφικές εταιρείες, μπορεί να λέγονται διάφορα. Όσο αφορά την μουσική τουλάχιστον. Όσο αφορά την μουσική. Άμα μιλήσουμε για άλλα. Γιατί αυτό μπορούμε να μιλήσουμε και να τοποθετηθούμε που μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά παντού υπάρχουν αναλογίες. Άμα μιλήσει για ζωγράφου, θα μπει για του κριτικού τέχνη και του γκαλερίστε και το ένα άλλο. Πάλι μπαίνει σε κάποια καλούπια. Από εκεί που θε απλά να εκφράσει και να επικοινωνήσει με του γύρου σου, αρχίζει το πράγμα να αλλάζει σε αυτό το καπιταλιστικό κόσμο που ζούμε και να πηγαίνει στο κέρδο και σε άλλα πράγματα. Μιλώντα για DIY, θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά αυτός ο όρος στην Ελλάδα, ο πρώτος που τον έκανε πράξη με μια σύγχρονη λογική, ήταν ο Άσιμος, λογικά. Mm-hmm. Θα πρέπει να μιλήσεις καταρχάς για μια περίοδο μετά τη δισκογραφία. Όταν ξεκίνησε να υπάρχει δισκογραφία, τότε μπορείς να πεις ότι άρχισε να μπαίνει το παιχνίδι στις εταιρείες και τα λοιπά. Πιο πριν ο καθένας έπαιζε αυτά που έπαιζε, τα επικοινωνούσε κατευθείαν, χωρίς ένα μέσο όπως το ραδιόφωνο ή ο δίσκος. Στους γύρω του, DIY ήταν. Βέβαια, τα έπαιζε σε μια ταβέρνα που υπήρχε ο ταβερνιάρης, υπήρχε τελείως άλλη σχέση. Μπαίνει η δισκογραφία που είναι μια τομή και αλλάζει πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας του καλλιτέχνη, της μουσικής με το κοινό. Ο Άσιμος, λογικά, ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα ή ο πρώτος ευρύτερα γνωστός που άρχισε να διακινεί μόνο στο υλικό του με μια συνειδητοποιημένη λογική την οποία την έβγαζε και προς τα έξω ως επιλογή χωρίς εταιρείες ανεξάρτητα. Με τις κασέτες του, τις οποίες διακινούσε μόνος του στην Αθήνα. Με μια λογική πλανόδιου μουσικού που έπαιζε ζωντανά και διακινούσε και το υλικό του στους περαστικούς. Από εκεί και πέρα υπήρξαν, μπορούμε να πούμε, αλλαγές και αναβιώσεις αυτού του πράγματος που ξεκίνησε από τον Άσιμο. Υπήρξε η αναρχοπάνκ σκηνή της δεκαετίας του... Όχι αναρχοπάνκ, η πάνκ σκηνή της δεκαετίας του 80. Το αναρχό ήρθε μετά, ουσιαστικά υπήρξε μια πιο πολιτική τοποθέτηση. Στα πρώτα χρόνια ήταν λίγο πιο πηγαίο. Είχε πολιτική αναφορά φυσικά, αλλά ήταν λίγο πιο πηγαίο. Όπου οι άνθρωποι που το κάνανε μόνοι τους για να καταφέρουν να το επικοινωνήσουν σε δίσκο. Απευθυνόντουσαν σε μια εταιρεία και παίζανε και σε μαγαζιά, παίζανε και σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης, είχαν ένα πράγμα που ήταν λίγο το ένα, λίγο το άλλο και τα δύο μαζί. Αυτό που τελικά ορίζουμε ως DIY στην Ελλάδα με την πιο διαδεδομένη του έννοια ήρθε με το αναρχοπάνκ πλέον καταληψιακό ουσιαστικά ρεύμα. Με καταστάσεις που κινητοποιήθηκαν αρκετά μέσα από καταλήψεις όπως η Βίλα Μαλίας, που εμείς αυτό το νήμα πιάσαμε όταν τέλος πάντων αρχίσαμε να δημιουργούμε και να θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τους γύρω μας. Λοιπόν, κάναμε μια αλλαγή πλάνου, sorry που σε διακόπτω. Κάναμε μια αλλαγή πλάνου. Είχαμε και μια εκδρομή γηπεδική που πέρασε απ' έξω να μας απόσπασε, αλλά η πλάκα είχε. Ωραία. Λέγαμε για το DIY τέλος πάντων και εγώ είχα πιάσει λίγο το νήμα πώς έχει εξελιχθεί αυτό το πράγμα σε σχέση με το πώς το βλέπω εγώ προφανώς. Και είχαμε μείνει στο ότι εμείς μπήκαμε σε αυτό το πράγμα που ήταν τέλος πάντων τα αποτελέσματα που είχε αφήσει πίσω του το σχίσμα μεταξύ του καταληψιακού μουσικού πράγματος του DIY. Έκανε μια τομή και όρισε ότι δεν θέλει να υπάρχουν μπάντες που παίζουν και σε μαγαζιά και που βλέπουν ότι μπορεί και να βιοποριστείς από τη μουσική. Υπήρξε ένα τέτοιο πράγμα κάποια στιγμή, είναι γνωστά σε μεγάλο βαθμό κάποια γεγονότα. Εμείς μπήκαμε σε αυτό όταν αυτό το πράγμα άρχισε λίγο να χαλαρώνει, η ένταση που είχε αφήσει πίσω του τέλος πάντων αυτό. Άρχισε να χαλαρώνει και να δίνεται σημασία στην επικοινωνία με την κάθε μπάντα ξεχωριστά, σαν μια ιδιαίτερη περίπτωση, στη γνωριμία και στην συνεργασία και στο τι η γνωριμία και η συνεργασία μπορεί να φέρει χωρίς να βάζεις
τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχεις κάνει πράγματα μαζί να σου υπογράψουν κάποιο είδους, ας πούμε, δήλωση ότι εγώ τέλος με αυτό το εμπορικό κομμάτι ή από εδώ και πέρα αυτό ή ξέρω εγώ τι, το βλέπουμε. Προχωράμε μαζί και βλέπουμε αν μπορούμε να κάνουμε πράγματα κοινά. Είχε μπει μια λογική που μας έκανε και εμάς να δούμε ότι σε αυτό το πράγμα χωράμε. Γιατί εμείς, όπως είπα και πριν, όταν ήρθαμε σε επαφή με την αυτοοργανωμένη κατάσταση γύρω από τη μουσική, αυτό το πράγμα ήρθε σε εμάς πολύ πηγαία και αυθόρμητα, γιατί έγινε μέσα από ένα στέκι της γειτονιάς μας. Η προσωπική σχέση ουσιαστικά έφερε και κάποιες πρώτες συναυλίες στη γειτονιά μας. Εμείς μέχρι τότε, από το 98 ουσιαστικά, το 97, παίζαμε σε συναυλίες, σε σχολεία της περιοχής, σε κάποιες συναυλίες που διοργάνωνε στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Δήμος, στις οποίες βλέπαμε πράγματα που δεν μας αρέσανε. Βλέπαμε να ανεβαίνει κάποιος να προλογίσει μια εκδήλωση και να εισπράττει μια πολιτική υπεραξία από την εκδήλωση στην πλάτη τη δικιά μας και των υπόλοιπων παντών που ήταν τσιρίκια, ας πούμε. Δεν μας άρεσαν αυτά τα πράγματα. Όταν βρήκαμε χώρο μέσα από ένα καινούριο στέκι σχετικά που είχε ανοίξει τη γειτονιά μας και έπιανε ζητήματα που μας αφορούσαν, όπως το ρέμα που είχαμε μεγαλώσει, ας πούμε, αλλά και άλλα, μπήκε και το μουσικό στο τι μπορούμε να κάνουμε στη γειτονιά μας και θεωρήσαμε ότι είναι πολύ καλό να στήσουμε κάποιες συναυλίες μόνοι μας. Και αυτές οι πρώτες συναυλίες γίνανε κάπου το 2003, αν θυμάμαι καλά. Αυτοοργανωμένα στη γειτονιά μας. Αφού ήδη είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και αφού, εντάξει, μπορεί να μακρηγορώ και λέγει ο Στήλος, αλλά είναι κάποια σημαντικά πράγματα που δεν έχουν ξαναυπόθει. Και αφού εμάς ήδη τα τραγούδια μας, το 2003 βγάλαμε και το πρώτο μας demo, ήδη τα τραγούδια μας παίζανε και στο ραδιόφωνο από συγκεκριμένο σταθμό, ο οποίος είχε αρκετή δημοτικότητα τότε. Εκείνη την περίοδο ο συγκεκριμένος σταθμός μας έκανε κρούσεις για να βγάλουμε δίσκο με την εταιρεία που έτρεχε. Υπήρχαν πάρτι στα οποία ο συγκεκριμένος σταθμός μάζευε πάρα πολύ κόσμο και μας καλούσε, μας προσφωνούσε, μας προέβαλε κτλ. Με λίγα λόγια, θες να πεις ότι υπήρχαν οι ευκαιρίες να ακολουθήσεις έναν άλλον δρόμο, γιατί σου βάζαν κάποιες πρίζες. Δηλαδή σε καλούσαν να παίξεις σε γένεια μεγάλων κινηματογράφων. Τέλος πάντων. Γιατί από ήξερες ότι θα έχεις ένα δεδομένο κόσμο που από τη στιγμή που αυτό που έλεγες θα παίρνει και μπορεί να κάνεις κάτι. Αλλά αυτό φαντάζομαι ότι θα πει. Είναι συνδυή επιλογή, επειδή με το πώς θα πορευτούμε και για το τι θέλουμε να κάνουμε. Ναι, και είναι σημαντικό ότι ήταν την ίδια περίοδο αυτά τα πράγματα. Τέχανε που τελικά εμείς επιλέξαμε συνειδητά ότι μας εκφράζει με τη συγκεκριμένη μπάντα, με τα συγκεκριμένα λεγόμενα και με τη συγκεκριμένη στρατηγική, αν το θες, που μιλάγαμε και πριν για κατά πόσο υπάρχει στρατηγική, ότι μας εκφράζει να κάνουμε αυτό. Ποτέ όμως δεν είχαμε τη λογική ότι είναι από οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε περίπτωση κατακριτέο το να βιοπορίζεσαι από τη μουσική. Απλά εμείς δεν θέλαμε να βιοποριστούμε από τη συγκεκριμένη μπάντα, γιατί είχε άλλο σκοπό και άλλα πράγματα να εκφράσει. Και θεωρούσαμε ότι αυτό θα φέρει μια μεγάλη αντίφαση σε σχέση με αυτά τα πράγματα, το λόγο και τους σκοπούς της μπάντας. Δεν είχαμε πρόβλημα όμως με άλλες μπάντες που δεν είχαν τους ίδιους στόχους, την ίδια έκφραση και την ίδια γενικά οπτική τα τραγούδια τους, που θεωρούσαν ότι είναι και κάποια μαγαζιά και το να βιοπορίζεσαι από τη μουσική είναι κάτι που είναι μέσα στα πλαίσια τους και τους βοηθάει στην επικοινωνία τους με τον κόσμο. Το αναγνωρίζαμε και... Τι, γιατί? Δεν το αναγνωρίζεις. Ναι, το αναγνωρίζαμε και το αναγνωρίζουμε. Και υπάρχουν και πράγματα μουσικά που έχουμε κάνει ο καθένας, έτσι κι αλλιώς, παράλληλα με τα εξωτικά, που τα έχουμε κάνει και για να βιοποριστούμε κατά περιόδους και σε άλλες λογικές. Ναι. Αυτό. Οκ. Okay. Στέλιος, Πάνος. Εντάξει, εγώ επειδή ο Γιάννης νομίζω ότι το ανάλυσε αρκετά και έδωσε έτσι το στήμα σε σχέση με την μπάντα, τελείως γενικά σε σχέση με τη DIY μουσική, ναι, είναι δεδομένο ότι έχουν γίνει κάποια άλματα από το 7 έως και σήμερα. Και έχουν παίξει και πολλοί παράγοντες ρόλο πάνω σε αυτό που νομίζω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να το συζητήσουμε. Και εγώ σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να με ρωτήσεις, γιατί εγώ είναι το 8 ή κάτι άλλο, φαντάζομαι.
Από εκεί και πέρα έχουν γίνει μεγάλα άλματα, αλλά όπως σου λέγα και εσένα πριν σε σχέση με τη συνέντευξη μόνο αυτό, ότι το DIY δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια, μια λογική στο ότι θα κάνουμε κάτι όπως θα γινόταν σε ένα επίπεδο καθαρά επαγγελματικό με άλλους όρους. Γιατί το DIY σημαίνει να το κάνεις μόνος σου, να το κάνεις με τη χαρά και με την αποτελεσματικότητα που πρέπει, για να έχεις και την μεγαλύτερη νιώση και την μεγαλύτερη χαρά όταν θα φτάσεις στο τέλος του αυτό και θα πεις ναι, έγινε αυτό όπως έπρεπε να γίνει. Και σίγουρα είναι και πολύ καλό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και λόγω των καταστάσεων βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες μορφές DIY και τρόποι, ας πούμε, έτσι, έκφραση του κόσμου σε άλλα πράγματα, στη ζωγραφική που ανέφερε πριν ο Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος, σε κινηματογραφικές ομάδες, σε διάφορα πράγματα, σε αυτό που κάνεις εσύ. Εντάξει, είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει αρχίσει και ανεβαίνει γενικότερα. Και ίσως είναι και οι συνθήκες που το επιβάλλουν κιόλας περισσότερο. Κάποιος από το να μείνει σε απραξία θεωρεί ότι είναι καλό να δουλεύει και έτσι θα σίγουρα όλοι θα νιώσουν αυτό που περιέγραψε ο Γιάννης, ότι σε διάφορες έτσι στιγμές αυτό που κάνεις, ανάλογα με τις επιλογές που έχεις και τις συνθήκες, μπορείς να δεις καλά πράγματα έτσι. Ωραία. Στέλιο. Στέλιος. Κομπλέ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι πέρα από το συλλογικό που έχουμε συζητήσει, που έχουμε κάνει κουβέντα για όλο αυτό, υπάρχει και ένα ατομικό κομμάτι το οποίο επηρεάζεται από το DIY. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, βρίσκεις έναν τρόπο έκφρασης χωρίς μεσάζοντα. Δηλαδή, είναι, ειδικά στην αρχή, όταν ξεκινάς να εκφράζεις και να προσπαθείς να δημιουργήσεις πράγματα, νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό έχει. Και αυτό έχει γίνει μετά από χρόνια, οπότε υπάρχουν κάποια κεκτημένα μέσα από το DIY, έστω και στη μουσική ρυθμιστική, τα οποία έχουν κερδιθεί με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό βοηθάει όσους ανθρώπους, δεν έχει σχέση ηλικία νέοι μεγάλη, δηλαδή μπορεί κάποιος 40 να θέλει να ξεκινήσει να παίζει μουσική. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν κάποια κεκτημένα τα οποία μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτά και να προχωρήσει και να δει κάποια πράγματα. Ωραία. Έχει σχέση τώρα αυτή που θα σας κάνω με την κουβέντα που κάναμε πριν περί DIY κτλ. Έχω στο μυαλό μου πάντα, όχι από το γεννήθηκα, εδώ και κάποια χρόνια ας πούμε, ένα κλασικό δίπολο για μένα στο μυαλό μου, η κλάση ας πούμε και η κράση. Και επειδή έχει να κάνει με αυτό που λέγατε, σχετίζεται, ας πούμε η κλάση ξέρετε σαν όποιο επαναστατικό μήνυμα μέσα από καπιταλιστικές εταιρείες. Εντάξει. Η κράση ακολούθησε έναν άλλο δρόμο. Τελικά, ας πούμε, τι είναι καλύτερο. Θέλω να πω ότι μπορεί κάποιοι να άκουσαν κράς αφού είχαν ακούσει κλάς και να οδηγήθηκαν, ας πούμε, προς τα εκεί. Μου φαίνεται δύσκολο κάποιος πρώτα να άκουσε κράς και μετά, ξέρω εγώ, κλάς. Δεν τους θεωρώ αντιθετικούς, αλλά ακολούθησαν άλλους δρόμους. Δηλαδή, ο ένας πήγε με το εμπόριο, αλλά πέρασε κάποια μηνύματα, ο άλλος επέλεξε να κάνει κάτι άλλο. Εσείς πώς τα βλέπετε, ας πούμε, αυτά τα δύο? Κοίτα, βέβαια, συλλαμπαντήθηκε αυτό. Δεν είναι. Τι άκουσα. Απαντήθηκε. Αφήστε. Είπα και την απάντηση. Ναι, αφήστε. Όχι, εντάξει, αυτό είναι μηνύματα με διαφορετικού δρόμου. Ναι, αλλά το θέμα είναι πιο α πούμε στο μυαλό του καθενό. Και δείχνει ότι είναι ισχυρό. Κοίτα, το να διπορίζει από τη μουσική είναι. Μακάρι να μπορούσε να γίνει. Δεν μπορεί να είναι κατακριτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αμήνυμα. Επομένω. Ναι, θεωρείς ότι εκμεταλλεύτηκαν... Όχι, εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Εγώ το έχω στο μυαλό μου, δεν μπορώ να το... Εσύ στο μυαλό σου να το έχεις ως προς το ότι ο Άγγλος διάβασε τον δρόμο για να περάσει κάποια μηνύματα και κονούσε. Όχι. Και τα δύο είναι και πραγματικό τρόπο. Σίγουρα. Ενώ ο Άγγλος, ας πούμε, κινήθηκε σε πλαίσια πιο... Καμία σχέση. Λογικά, ακριβώς. Απλά θέλω να πω, εμένα αυτό που μου κολλάει στο μυαλό είναι ότι τελικά στο να εκπέμψει κάποιος κάποιο μήνυμα, ποιος τα κατάφερε, ας πούμε, καλύτερα. Ποιος το κάνει, σίγουρα πιο μαζικά το κάνανε κλάς. Αλλά έκαναν εκτόσεις προφανώς. Θα πήγε κόσμος που δεν θα πήγε κλάς. Αν δεν υπήρχε κόσμος. Που δεν θα πήγε κλάς, θα πήγε μόνο κλάς, ας πούμε. Και... Αν είχαν επιλέξει και οι δύο τον ίδιο δρόμο. Όχι. Έτσι όπως ήταν δεδομένα, λόγω των καταστάσεων, το τι μπορεί να πει, το τι ακούσματα μπορεί να έχει, το
Το ότι μπορεί να απέριται σε στενή λογική οτιδήποτε είναι σε άλλο επίπεδο. Ναι. Τι είναι, ότι αν θα πήγε κλάσ, επειδή δεν θα πήγε κλάσ, επειδή όταν κάποιος, ας πούμε, θα ακούσει κλάσ, δύσκολο να ακούσει, να έχει ακούσει, ας πούμε, κλάσ, θα έπρεπε να το ψάξει. Ενώ μπορεί ανάποδα να συνέβαινε. Θέλω να πω ότι και η μεν και η δε, σίγουρα επηρεάσαν κάποιο κόσμο με διαφορετικό δρόμο που ανέφερε. Δεν μπορεί να το, να κατηγορήσει τη μία τάση ή την άλλη τάση από τη στιγμή που σε σχέση με το αποτέλεσμα που ρώτησες. Ναι. Υπήρχε αποτέλεσμα. Άρα με αυτή τη λογική και εσείς θα μπορούσατε να υπογράψετε με μια μεγάλη εταιρεία και το μήνυμά σας να παίρνει και σε πολύ παραπάνω κόσμο. Αν αυτό, αν αυτό που λέγαμε όμως δεν μας εξέθετε γιατί δεν μπορείς εκεί πέρα που φτύνεις να παραφυλάς, θα ήταν, έχεις κάνει επιλογή δρόμου. Άρα αυτό έκανε η κλάση. Είναι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Ακριβώς. Εμείς δεν ήμασταν κλάσ. Ούτε ήμασταν κλάσ, ούτε κλάσ. Ούτε κλάσ, ούτε κλάσ. Ούτε κλάσ, ούτε κλάσ. Δεν σου είπα αυτό. Εμείς ουσιαστικά... Είστε καλύτεροι. Εντάξει, απλά δεν θέλουμε να το πω. Κοίταξε, τι γίνεται. Οι κλάσ λειτουργήσαν ουσιαστικά μέσα στα καπιταλιστικά πλαίσια, κάνοντας αυτό που τους εξέφραζε και αυτό που ήταν καλή με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσαν να το κάνουν. Ναι. Οι κρας λειτουργήσαν μέσα στα καπιταλιστικά πλαίσια με τη λογική της νησίδας. Mm. Ελευθεριακή νησίδα μέσα στον καπιταλισμό. Προσπάθησαν να μείνουν ουσιαστικά, να φτιάξουν μέσα στον καπιταλισμό μια νησίδα η οποία θα λειτουργούσε με τους δικούς της όρους. Προφανώς και αυτοί κάνανε αυτό που τους εξέφραζε και νιώθανε καλύτερα και μπορούσαν να κάνουν καλύτερα με το καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούσαν να το κάνουν. Όταν κάνεις αυτό το πράγμα που περιέγραψα, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, και είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και δίνεις το maximum της έμπνευσής σου και της φαιάς ουσίας σου και της καθημερινότητάς σου, δεν γίνεται να πεις ότι κάνεις κάτι κατακριτέο, είτε κάνεις το ένα είτε κάνεις το άλλο. Το σημαντικό είναι να είσαι full ειλικρινής, δημιουργικός και όσο μπορείς πιο αξιοπρεπής, είτε στη μία είτε στην άλλη συνθήκη. Υπάρχουν βαθμίδες αξιοπρέπειας ή αναξιοπρέπειας και στη μία και στην άλλη συνθήκη. Ναι. Μπορεί ακόμα και σε μία, δηλαδή μπορεί μία μπάντα εμπορική να είναι πολύ πιο πολιτικά ριζοσπαστική και σε επίπεδο καθημερινότητας και ανθρώπινης επικοινωνίας ουσιαστική, από ότι μια μπάντα που λειτουργεί σε ένα πλαίσιο υποτίθεται πιο ανεξάρτητο. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι επιλέξαμε να λειτουργήσουμε με τη λογική των κρας, κάνοντας μουσική και γράφοντας στίχους που θα μπορούσαν να πιάσουν ευρύτερα ακροατήρια στα επίπεδα των κλάσ. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι εμείς κάνουμε σαν να ακούσουμε εμπορική μουσική. Ναι. Πιασάκι και τα λοιπά. Εμείς καταρχάς κάνουμε αυτό που μας εκφράζει. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, λειτουργούμε και με μια στρατηγική γενικότερα και θεωρούμε πως το ιδανικό είναι να μπορέσεις να περάσεις πολιτικά ζητήματα που θα πάνε την κατάσταση μπροστά σε ένα συνολικότερο επίπεδο, σε ευρύτερα ακροατήρια, χωρίς να σε τραβήξουν τα ευρύτερα ακροατήρια προς τα πίσω, αλλά καταφέροντας να τραβήξεις εσύ τα ευρύτερα ακροατήρια προς τα μπροστά, με όσο πιο αξιοπρέπειες όρους μπορείς. Okay. Είναι όλα ρευστά. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, σε σχέση με το ότι κάθε περίπτωση είναι ειδική και θα συζητήσει για να δει τι παίζει η Γαλλία. Πέντε σκηνά, λογικά και τότε. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είχαν και στο μυαλό του. Καλά, δεν είναι ούτε ειδικά σε κλασικό τέλο. Το αποτέλεσμα. Εσύ, Στέλιο, θε να. Όχι. Με προλαβαίνουμε, καλή νέα, δεν κατάλαβε. Πρέπει να αρχίσουμε από εδώ κάποια φορά, δεν γίνεται. Πρέπει να διεκδικήσει ο χώρο. Όταν δω ότι θέλω να το διεκδικήσω, το κάνω. Λοιπόν, έχετε επιλέξει ως μουσικές φόρμες γενικά το punk και το hip hop. Ωραία.
Τι μπορεί να πει το hip hop που δεν μπορεί να πει το punk και αντίστροφα. Τι μπορεί να πει το punk που δεν μπορεί να πει το hip hop. Δηλαδή με λίγα λόγια, γιατί επιλέξετε αυτές τις φόρμες και πώς αλληλοσυμπληρώνονται. Θέλω να πω. Εκτός αν έγινε. Καλά, τυχαία δεν έγινε. Εντάξει, είναι ακούσματα, αρχικά ακούσματα προφανώς που σε επηρεάζουν για να γράψεις, να δημιουργήσεις και να παίξεις μουσική. Αλλά σκέψου το σαν να είσαι ένας ζωγράφος και να ζωγραφίσεις ή με κάρβουνα ή με μελάνη ή με μπογιές. Άλλο πράγμα, και τα δύο μπορείς να ζωγραφίσεις. Άλλο πράγμα θα κάνεις με το κάρβουνο, άλλο με τις μπογιές, με τα χρώματα. Κάτι γίνει με τη μουσική. Άλλα πράγματα θα εκφράσεις και θα προσπαθήσεις να περάσεις τον άλλον με το hip hop και άλλο με το punk. Και τα δύο είναι ένα μέσο ουσιαστικά για να μπορέσεις να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι και αυτά που. Άρα τα θεωρείται αλληλοσυμπληρούμενα, ας πούμε, αυτά τα δύο. Θα μπορούσε, ξέρω, να είναι ρεμπέτικα και πανκ. Θα μπορούσε, ναι, ναι, θα μπορούσε. Από πολλές άποψεις θα μπορούσε να είναι το πανκ. Εγώ θεωρώ τα σχετικά στοιχεία, σαν τα χαρακτηριστικά που τα χαρακτηρίζουν, θα μπορούσαν να είναι. Θεωρώ τη συγκεκριμένη ερώτηση βασικά. Προφορατόρη. Όχι, πάει στο Γιάννη περισσότερο, γιατί αυτός είναι που γράφει και τους στίχους και μετά τους στίχους, ας πούμε, μπαίνει αυτό. Ναι, αλλά συμφωνούμε όλοι στη μουσική πορεία, δεν γίνεται. Συμφωνούμε όλοι. Το ότι αυτές οι δύο φόρμες που ανέφερες σου δίνουν μια ελευθερία γενικότερα για να μπορείς να εκφράσεις κάποια πράγματα και να κινηθείς πιο ελεύθερα, είναι ένα δεδομένο, είναι μια πραγματικότητα. Σημασία έχει βέβαια και η ελευθερία που σου δίνει, τι λέει και τι γίνεται. Γι' αυτό σου λέω ότι νομίζω ότι σε αυτό πιο πολύ θα σου απαντήσει ο Γιάννης στο πώς, γιατί από το στίχο προκύπτει και η μουσική. Συνήθως τουλάχιστον στο πώς λειτουργούμε. Συνήθως στο πώς λειτουργούμε, ναι. Αλλά αν το δεις, δεν είναι αλληλοσυμπληρώνεται, είναι δύο αλληλοσυμπληρώνεται. Οτιδήποτε σου δίνει ελευθερία για να κινηθείς, που είναι δύο φόρμες που σου δίνουν ελευθερία. Με το ρεμπέτικο θα μπορούσαν, γιατί έχει να κάνει πάλι, ας πούμε, τις επιρροές για να δημιουργήσεις κάτι που έχουν κοινή, ας πούμε, κοινή αφετηρία αυτές τις φόρμες που ανέφερες. Άρα είναι μια άλλη κοντολούση. Ναι, είναι κάτι άλλο. Αυτό που λέει ο Θάνος πάντως, ουσιαστικά και είναι σημαντικό, είναι ότι είναι μουσικές που οι κουλτούρες τους έχουν σαν δομικό στοιχείο την έκφραση έξω από συγκεκριμένα πλαίσια και κανόνες. Αυτό μας και το punk και το hip hop δεν μπορείς να το συγκρίνεις, ας πούμε, με το ρεμπέτικο, ας πούμε, δεν μπορείς να το συγκρίνεις. Που είναι συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσεις και να κινηθείς, συγκεκριμένη ενορχίστρωση. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορείς να σπάσεις, παρόλες τις κοινές αναφορές που όντως υπάρχουν. Είναι μια πιο κλειστά δομημένη φόρμα. Το punk και το hip hop σου δίνουν την ελευθερία να παίξεις μπάλα πολύ πιο ριζοσπαστικά και να κάνεις που γουστάρεις. Και άλλα είδη το κάνουν αυτό. Το punk και το hip hop είναι και πιο σύγχρονα, κοντινά σε εμάς, είδη που ουσιαστικά το προβάλλαν αυτό πάρα πολύ. Το κάνω το γουστάρω, είμαι αυτοδημιουργητός, αυτοδίδακτος. Εκφράζομαι όπως γουστάρω, χρησιμοποιώ τη γραμματική που γουστάρω και όχι τη σωστή γραμματική. Έχουν κάποια στοιχεία που μας ταιριάξαν. Ξεκινήσουμε και μετά όμως υπάρχει μια κοινή γραμματική, ρε παιδί, για το hip hop και μια για το punk. Δηλαδή. Ναι, και εκεί πέρα μπαίνει ουσιαστικά για μένα, όπως το βιώνω, ότι το punk μπορεί να σε κάνει να εκφράσεις πιο καλά τη ζώδια επιθετικότητά σου από το hip hop που όσο να είναι μεσολαβείται πιο πολύ ο προγραμματισμός και το sampling και όλα αυτά φιλτράρεται μέσα από την τεχνολογία. Δεν είναι το ίδιο να έχεις 5 ανθρώπους και να κοπανάνε τα όργανα σαν τρελή με το να έχεις πίσω σου ένα DJ να σκρατσάρει και μια λούπα να παίζει. Απ' την άλλη, το hip hop σου δίνει τη δυνατότητα να εκφραστείς πιο άμεσα και σε πρώτο πρόσωπο στον άλλον και να τον κάνεις να σε νιώσει σε ένα πιο χαλαρό επίπεδο συναισθηματικού δεσίματος. Το punk έχει στην τζίτα πιο πολύ. Χρειάζονται και τα δύο όταν θες να επικοινωνήσεις με κάποιον. Υπάρχουν και τα δύο και σε εμάς και θέλαμε να εκφραστούν επαρκώς. Και εντάξει, προφανώς υπάρχουν και άλλα είδη που
καταπιανόμαστε όπως το σκα, το ρέγγε. Ναι, θα σας ρωτήσω γι' αυτό. Και τα λοιπά. Αλλά όντως οι δύο βασικές μουσικές φόρμες είναι το punk και το hip hop. Που η αλήθεια είναι πως έχει αρχίσει να γίνεται λίγο μόδα στο hip hop να παίζει αυτό που κάναμε εμείς εδώ και αρκετά χρόνια. Βέβαια σε ένα επίπεδο εκτός εμπορίου, οπότε λίγο πιο αφανές από αυτό που γνωρίζει ο πολλής κόσμος, έχει αρχίσει να γίνεται κατά κόρον. Βλέπεις πάρα πολλούς MCs. Τι να έφερες. Τι, είπες αυτό. Αυτό είπα λίγο. Πάρα πολλοί MCs πλέον παίζουν με μπάντες, full band, και το προβάλλουν αυτό και σαν κάτι καινοτόμο, ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο καινοτόμο. Δεν το κάναμε πρώτοι εμείς. Μπορούμε να πούμε ότι η Body Count και η Beastie Boys και μετά η Rage Against the Machine και όλα αυτά μπορεί να είναι ορόσημα σε αυτό το πράγμα. Καλά, οι Beastie Boys έτσι είχαν ξεκινήσει ως punk band και μετά εξελίχθηκαν και πάντα παίζαν κάτι punk στα άλμπουμ. Ναι, ναι. Ωστόσο στην Ελλάδα οι πρώτοι που το κάνανε μάλλον έτσι κάπως πιο ευδιάκριτα, ήταν βέβαια για πολύ λίγο, μόνο για ένα δίσκο, ήταν η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα μετά τους καθαρά hip-hop δίσκους κάνανε μια επανένωση το 2000 και βγάλαν ένα δίσκο. Βέβαια, χωρίς να θέλω να το υποβαθμίσω, ίσα-ίσα το προβάλλω κάτι που είχε μια πρωτιά σε αυτό το πράγμα, ήταν μόνο για ένα δίσκο, όπως λέω, για πολύ λίγες εμφανίσεις και ήταν και αρκετά αντιγραφή και πλασάρισμα στην Ελλάδα της νου metal σκηνής που έπαιζε τότε, Limp Bizkit και τα λοιπά. Ήταν αρκετά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εντάξει, εμείς έπαιξε πολύ ρόλο, έχω γράψει και ένα κομμάτι, το είναι όλα μουσική που το έχουμε παίξει με τα εξωτικά, που ουσιαστικά είναι η προσωπική μου σχέση με έναν αυτοδημιούργητο παραγωγό rap και φίλο μου τον Τάσο τον Μπαϊράκ, που αυτός επί της ουσίας ήταν η μεγαλύτερη επιρροή μου στα χρόνια του γυμνασίου να ασχοληθώ με το hip hop και έτσι εντάχθηκε και αυτό το πράγμα κάπως στα εξωτικά. Από το 2003 που βγήκε το πρώτο demo, εμείς στα live μας παίζαμε και τα δύο. Παίζαμε hip hop, rap, τέλος πάντων, full band και παίζαμε και punk που συνεχίζουμε να κάνουμε και τα δύο. Στέλιο. Απάντησες, δεν θυμάμαι ότι έχω χάσει τη σειρά. Ναι, έχει. Σε έχω να εντάξει, πάμε. Το τελευταίο δισκάκι που βγάλατε είναι από τα τραγούδια, το «Γίνε Μπάτσος». Έχει και μουσικά στοιχεία, ας πούμε, που εγώ δεν τα είχα συνηθίσει, ξέρω, από εσάς. Ξέρω εγώ ψηλό ρέγγε, κάτι κιθάρες, ξέρω εγώ, με κάτι περάσματα ψηλό blues. Θα περίμενε κανείς, ας πούμε, αυτό το τραγούδι ειδικά, με αυτούς τους στίχους, να ήταν punk ή hardcore. Δηλαδή, είναι, ρε παιδί μου, η μουσική είναι πολύ ωραία μεν, αλλά έρχεται σε μια αντίθεση, ξέρω εγώ, με τους στίχους, οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, είναι λίγο ανάλαφροι και οι στίχοι είναι, ξέρω εγώ, δώσεις που να πούμε ότι είναι τόσο στο φίλο, θα σας ρωτήσω για αυτό μετά. Πώς προέκυψε αυτό και δεν σας ήρθε στον άλλο, ξέρω, κατευθείαν να το κάνετε punk. Πάντως, είναι τους στίχους πρόσεξες. Ναι, εννοείται. Α, γι' αυτό ίσως. Απλά σου λέω, λειτουργήσε. Προσέχονται, ναι, δεν γίνεται. Κοίτα, καταρχάς η ιδέα για τα συγκεκριμένα τραγούδια μου ήρθε από τα κείμενα του Τάσου Θεοφίλου, όπως είπες και εσύ. Διαβάζοντας τα κείμενα, τα οποία είναι αρκετά κινηματογραφικά, σκεφτόμουν τι μπορεί να γίνει. Ένιωθα ότι κάτι θέλω να κάνω με αυτό το υλικό που είναι πολύ δυνατό σαν αφήγηση και σαν ιστορίες και επειδή με το Στέλιο, ας πούμε, που ασχολείται και με βίντεο και ταινίες και τα λοιπά, το είχα συζητήσει, σκεφτόμουν ότι πέρα από το μουσικό κομμάτι θα μπορούσε να υπάρχει κινηματογραφικό με το συγκεκριμένο υλικό. Τώρα βέβαια το λέω και θα μας κλέψουν να δείξει. Και να το κόψουμε αυτό, θα το κόψουμε. Και όχι τίποτα άλλο. Θα μας κλέψουν τίποτα εκεί πέρα συνεφίλ, ό,τι να είναι με εταιρείες παραγωγής, wow, και θα το παίζουν και πρωτοπόροι πάλι. Τέλος πάντων. Α, για το... Ταινία. Λοιπόν, αν συνδυάσεις την αφήγηση του Θεοφίλου, η οποία δεν είναι ομοιοκατάληκτη,
ώστε να πεις ότι θα μπει σε μια φόρμα τετράστιχων, κουκλέ, ρεφρέν κτλ. Αν συνδυάσεις τη νοάρ αισθητική που και ο ίδιος, ας πούμε, κινείται σε ένα αστυνομικό νοάρ πνεύμα σε πολλές από τις ιστορίες του, θεωρώ ότι το ότι υιοθετήθηκε μια jazz blues, όπως λες, λογική πάνω στην απαγγελία, είναι πολύ ταιριαστό και μου αρέσει το πώς έγινε. Είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Είναι κάτι που όντως δεν το είχαμε ξανακάνει το συγκεκριμένο. Το reggae το έχουμε κάνει αρκετά σε διάφορα επίπεδα. Δηλαδή από το Ηρωνία που ήταν reggae hip hop μέχρι το ότι διασκευή στο μηχανισμό του άσου. Το reggae γενικά είναι. Ναι, αλλά όχι έτσι, σε αυτό το. Με αυτή τη μορφή. Ναι, όχι με αυτή τη μορφή. Ναι, προφανώς και εμείς με το γερό και ανάλογα την περίοδο βγαίνουν διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο ισχύει βέβαια σε κάθε κομμάτι το εξωτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη φόρμα στις δουλειές που έχουμε κάνει όπου περιμένεις να ακούσεις. Δηλαδή εξωτικά πάντα αντιμετωπίζαν το κάθε τραγούδι και το αντιμετωπίζουν σαν μια ειδική περίπτωση για το πώς, ας πούμε, μπορεί να εκφράζει καλύτερα πρώτα τα εξωτικά, πρώτα το δημιουργό βασικά αυτό που γράφει και τους εμπλεκόμενους και από εκεί και πέρα για το πώς μπορεί αυτό να βγει παρά έξω. Δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείς, δεν πρέπει να σου κάνει μεγάλη εντύπωση που από τη μία πλευρά ακούς αυτό και από την άλλη πλευρά. Όχι, αλλά είναι αυτό. Το είπα να πω. Δηλαδή, είναι ισορροπία μετά με το δεύτερο, με την άλλη πλευρά του βιβλίου. Που έρχεται να ισορροπείς την κατάσταση. Ναι, το άλλο και ισορροπία. Είναι κάτι που συμβαίνει και μετά την τελευταία πράξη κάθε δίσκο. Αν εξαιρέσει τη ψυχιστική με τι δικέ μα, θα διαπιστώσει ότι καμία σχέση του τράκ δεν είναι μέχρι την τελευταία τράξη. Ναι, αλλά δεν ξέρει αυτό τώρα έχει μια μορφή αυτούσια που είναι αυτό το πράγμα. Η ίδια αυτή έχει περάσματα ναι, μέσα στο ίδιο τραγούδι που μπορεί να έχει πάρει χρέη και καταλαβές. Αυτό είναι αυτό. Ναι. Που είναι ας πούμε. Εντάξει. Μια ειδική περίπτωση και αυτό δηλαδή. Ναι. Συμβαίνει και στην ψυχιστική αυτή. Εντάξει. Ναι. Πάλι ωστόσο υπάρχει το στοιχείο ότι στο δεύτερο κομμάτι που συζητάμε τόση ώρα τώρα, δηλαδή στο τέλος, ο κυνηγός, που είναι και αυτό εμπνευσμένο όπως και το γίνε μπάτσος από κείμενα του Θεοφίλου, οι στίχοι είναι εμπνευσμένοι από συγκεκριμένο κείμενο, αλλά ουσιαστικά είναι δική μου. Έχω χρησιμοποιήσει σε όλο το τραγούδι κανένα δύο φράσεις από το κείμενό του. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι στίχοι είναι δική μου, οπότε μπήκανε σε μια διαδικασία ομοιοκαταληξίας, άλλο πράγμα. Και η ιστορία και η δράση που έχει μέσα στο σούπερ μάρκετ τέριαζε πολύ περισσότερο να έχει αυτή τη λογική του σαφάρι. Δεν θα μπορούσε να λέγει. Σωστό. Ναι. Σωστό. Στο περιοδικό Παλινοδίε είχατε πει για το λαϊκό στοιχείο το εξής, ότι υπάρχει και σε προσωπικό επίπεδο σε καθέναν από εμάς, μιας και έχουμε μεγαλώσει ένα λαϊκό περιβάλλον, και υπάρχει και σε επίπεδο πολιτιστικό όπως το περιέγραψες. Σαν μια συνεχή ροή του τρόπου που από τα κάτω επικοινωνούν, εκφράζουν την καθημερινότητά τους, τα πάθη τους, τις σκέψεις τους. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, αν κάποιος ας πούμε σας έλεγε ότι και το λεγόμενο ας πούμε λαϊκό pop είναι ένας τρόπος που από τα κάτω, γιατί όντως μπορεί να είναι ένας τρόπος, επικοινωνούν, εκφράζουν την καθημερινότητά τους, τα πάθη τους, τις σκέψεις τους. Ξέρω εγώ πάνω δει, Βύση. Oh. Αυτό δεν λένε λαϊκό pop. Δεν ξέρω, εντάξει. Ρουβά, ξέρω εγώ. Ναι. Ο Θάνος δεν ξέρει. Τι θα λέγατε. Μπορεί να είναι ένας τρόπος. Όχι μπορεί, είναι ένας τρόπος, σίγουρα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζονται ή από τα κάτω, πολύ από τα κάτω μέσω αυτού. Ας πούμε. Δηλαδή την καψούρα του άλλου, θα ακούει, ξέρω εγώ, Βύση. Οπότε, εντάσσεται στο λαϊκό στοιχείο, ξέρω εγώ αυτό. Είναι λαϊκό στοιχείο. Αν μας ρωτάς ένα λαϊκό στοιχείο, ωραία έτσι, αυτή μου ψηφάθηση. Λαϊκό στοιχείο είναι. Λαϊκό στοιχείο σίγουρα είναι. Σημασία έχει... Και η επικοινωνία είναι. Ναι, είναι και η επικοινωνία. Το θέμα είναι τι εκφράζει αυτή η επικοινωνία. Με λίγα λόγια, η οπτική που έχει επιλέξει να εκφράσει στα... την επικοινωνία σου, τα συναισθήματά σου και όλα αυτά, σε μεγάλο βαθμό, σίγουρα σε χαρακτηρίζουν και σαν άνθρωπο. Mm-hmm. Νομίζω. Ότι δεν κρίνεις τώρα κάποιον που ασυνείδητα
θέλει να τα βλέπει όλα ή να τα κάνει όλα ή οτιδήποτε. Μιλάω για αυτόν που έχει μόνο αυτή τη κουλτούρα, ρε παιδί μου, δηλαδή τη βρίσκει μόνο με αυτό. Ναι. Σίγουρα είναι επικοινωνία και σίγουρα υπάρχει και τέτοιος κόσμος. Τώρα δεν νομίζω ότι αυτό εκφράζει, δηλαδή δεν μπορεί αυτό να φέρει κάτι από τα κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Είναι κάτι που αφορά τα κάτω για τα κάτω. Παραμένει εκεί. Okay. Έτσι όπως το θέτεις, δηλαδή... Όχι, δεν το θέτω. Ξέρεις, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζονται μέσω, ας πούμε, του σκυλάδου. Ναι. Είναι από τα κάτω όμως. Μπορεί να είναι συναδελφοί μας στη δουλειά, μπορεί να είναι συγγενείς μας. Έχεις πολύ όμως συναδελφοί στη δουλειά που κάθε μέρα βάζει κάτι σαν το 1000 σκυλάδικο. Όχι, δεν. Να σε ρωτήσω και τι δουλειά κάνει. Δεν πάνε, δεν πάνε, αλλά ακούν. Δηλαδή εκφράζονται μέσω αυτό. Εντάξει. Σίγουρα δεν πρέπει να είχατε κοινά χαρακτηριστικά ή ανησυχίες όταν μεγαλώνατε, αν είχατε, ας πούμε. Όχι, παιδί μου, συνέφερε τη δουλειά σου, δεν ξέρω από πού είναι. Τι κάνατε. Θέλω να σου πω ότι εντάξει, σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα μια κατάσταση. Ναι. Λαϊκά, όλοι έχουμε ακούσει στο σπίτι μα, νομίζω. Αυτό λέει ο άνθρωπο. Ότι έχουμε ακούσει όλοι. Λαϊκά, ναι. Λαϊκά. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, είναι η. Δηλαδή, α πούμε, είναι λαϊκό. Δεν είναι λαϊκό. Είναι λαϊκό άκουσμα γιατί το ακούει ο λαό. Ναι. Δεν είναι λαϊκό άκουσμα στη φόρμα που ξέρουμε, ξέρω εγώ. Κοίταξε. Εντάξει, κάτι ω λαϊκό. Θες να... Όχι, όχι. Πες πάνω, τα μπλέξα τώρα, δεν... Όχι, να σου πω. Εμείς όταν μιλάμε για λαϊκό στοιχείο στον τρόπο, στο περιβάλλον που μεγαλώσαμε, δεν μιλάμε μόνο για το κουλτουρολαϊκό, να στο θέσω έτσι. Ακούγανε και αντίπα οι δικοί μας τα αλεύγια, ας πούμε. Ό,τι άκουγε όπως ο κόσμος. Ωστόσο, κάθε εποχή έχει την κουλτούρα της, η οποία εμπεριέχει κάποια στοιχεία που οθούν σε κάποιες καταστάσεις προς τα πάνω, τους κάτω και εμπεριέχει κάποια στοιχεία που τους κρατάνε στάσιμους ή τους πρόκειται ακόμα περισσότερο στον πάτο. Στη συγκεκριμένη περίοδο που μιλάμε και τα τελευταία χρόνια γενικότερα, τα πράγματα που οθούν προς τα πάνω είναι πολύ λίγα σε σχέση με τις εποχές που μεγαλώσαμε εμείς, σε σχέση με αυτά που πρόκειται προς τα κάτω. Προς τα κάτω. Ναι. Οπότε το πράγμα είναι πολύ διαφορετικό. Εμείς δηλαδή μπορεί να του κάνει αντίπα, αλλά όλοι αυτοί που πέθαναν πρόσφατα, όπως ο Αγγελόπουλος, ο Παπάζογλου και διάφοροι άλλοι, που είναι σημάδι της εποχής, που λένε τι θα γίνει με αυτό το 2016, αυτά τα ιντερνετικά που παίζουν, φεύγουν όλοι. Είναι σημάδι της εποχής που φεύγουν άνθρωποι που ο περισσότερος κόσμος από αυτούς που τους μνημονεί τους έχει βγάλει από την καθημερινότητά του. Σαν ακούσματα, σαν φιγούρες, σαν. Και δεν υπάρχουν τόσο έντονες μορφές καλλιτεχνικές τη σήμερα ημέρα. Το επίπεδο γενικά είναι πεσμένο. Είναι το επίπεδο της εποχής. Το οποίο κυριαρχεί σε μεγαλύτερο ποσοστό το τραύμα προς τα κάτω. Σίγουρα εκφράζεται ο κόσμος μέσα από αυτό, μέσα από το σκυλάδικο, ας πούμε, που μπορεί να το λέμε λαϊκό πού. Αλλά η έκφρασή του μένει σε ένα πολύ πρωτόλιο επίπεδο και σε ένα επίπεδο εκτόνωσης με την κακή έννοια. Αυτή που χρησιμοποιούν, ας πούμε, και στα μπουρδέλα για τον αντρικό οργασμό. Υπάρχει μια τέτοιου είδους επικοινωνία. Αυτό. Στέλιο. Μια παρατήρηση, ξέρω εγώ. Υπάρχουν τα σκυλάδια αυτά που λες, τα οποία κάποια από αυτά δεν έχουν μια αυθεντικότητα και μια καθαρότητα. Δεν μπορούν να τα βάλουν να τα τσουβαλιάσει όλα, έτσι. Ναι. Ή κάποια λαϊκά, okay, σκυλάδια, λαϊκό pop. Αλλά ναι, νομίζω αυτό με τα. Που είπαν και οι δύο, τώρα να αρχίσουν να λέω πάλι τέτοια. Πάλι λόγος, έτσι. Πάλι μάτσε. Μόνο αυτή την ποιότητα και την ενδιαφέροντα που μπορεί να υπάρχουν σε κάποια κομμάτια, ακόμα και στα σκυλάδικα, αλλά like, pop κομμάτια. Mm-hmm. Έτσι, όσο έχουμε κάνει διασκευή και ένα κομμάτι. Χάρη, στι αρχέ δεν ήταν αυτό. Ναι, στον τέλο. Και ένα ακόμα λαϊκό τραγούδι έχει. Μιλάει για το δεύτερο πακέτο. Πακέτο, εντάξει, λαϊκό μεγάλο. Και δεν είναι άλλης εποχής. Δεν είναι λαϊκό. Αλλά είναι λαϊκό. Στην κάμερα. Ναι, αλλά είναι στην κάμερα του λαϊκού. Αυτό εννοώ. Ναι. Εντάξει, πάμε σ' άρεσουν κι άλλα λαϊκά τραγούδια από τους. Ωραία.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα το θέσω τώρα με αυτόν τον όρο. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, αλλά θα το θέσω έτσι για να συνομιλήσουμε. Έχει, ας πούμε, κινηματική μουσική σκηνή, ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε κάποιος που δρά μέσα σε αυτήν να μην γίνει star στη σκηνή αυτή. Ήταν σαφές. Κάτσε, να σου πω να δω αν το κατάλαβα. Μπορεί να το καταλάβουν και άλλοι ίσως καλύτερα, άμα έχω πέσει μέσα κι εγώ. Ναι. Η έννοια του star έχει τα καλά της και τα κακά της. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει ότι star θεωρείται κάποιος ο οποίος αυτό που κάνει το ακούει πολύς κόσμος. Αυτό γενικά για αυτόν που εκφράζεται είναι κάτι καλό. Το αν αυτό επιφέρει συμπεριφορές κακές μέσα από μια διαδικασία αυτοπροβολής και υπερύψωσης απέναντι στο κοινό και τοποθέτηση σε ένα βάθρο του καλλιτέχνη και σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο που κοιτάει προς τα πάνω και κάνει και το σταυρό του σιγά σιγά βλέποντας το Μεσσία, θεωρώ ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες στη σκηνή την οποία συζητάμε που έχουν να κάνουν με την οριζοντιότητα η οποία υπάρχει στη λήψη των αποφάσεων, στη διαδικασία της επικοινωνίας και της οργάνωσης των όποιων δρόμενων. Βέβαια, όλα αυτά είναι σχετικά με την ποιοτική κατάσταση των ομάδων που υπάρχουν μέσα σε αυτό το πράγμα. Οπότε δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε σε δικλείδες τέτοιου είδους ασφαλιστικές. Πρέπει να επαναφέρουμε το πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν όλοι στις διαδικασίες ισότιμα ανάλογα με τις δυνατότητες τους, να μην επαναπαύονται στους πιο δραστήριους οι λιγότερο δραστήριοι και στη συνέχεια αυτό το πράγμα να φέρνει και προβλήματα και κόμπλεξ απέναντι στους πιο δραστήριους. Δηλαδή υπάρχουν συμπεριφορές ανθρώπινες που βλέπουμε να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια της αυτοοργάνωσης πολλές φορές αρκετά προβληματικά. Αυτοί που τρέχουν πιο πολύ τραβάνε το ζόρι, αυτοί που δεν τρέχουν επαναπαύονται, αλλά μπορεί να τους κατηγορούν κιόλας μετά ότι έχουν αρχηγικές τάσεις ενώ τους έχουν αφήσει το χώρο και τους έχουν εξωθήσει και έχουν βολευτεί και σε αυτό. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που είναι πάντα ζήτημα να είσαι σε επαγρύπνηση και να τα δουλεύεις όσους λειτουργείς μαζί. Στέλιος Στάνος. Σταρ με την έννοια του όρου δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί κάποιος σε αυτή τη σκηνή. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές λόγω της αναγνωρισιμότητας και της δημοφιλίας, αλλά σταρ δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ναι, σε αυτό το επίπεδο δεν εννοούσε. Άρα δεν είναι σταρ, δηλαδή δεν είναι τόσο ευρύ το κοινό και ο χώρος που θα μπορούσε να θεωρηθεί σταρ. Αλλά συμπεριφορές είναι ανάλογα τον άνθρωπο. Δηλαδή πώς θα διαχειριστεί τη δική του αναγνωρισιμότητα ο καθένας. Που άμεσα αυτό έχει να δεχτεί και κριτική. Επομένως, υπάρχει αυτή η δικλίδα. Ναι. Όχι τόσο συνειδητά βέβαια, αλλά υπάρχει. Σε βάθος χρόνου λειτουργεί νομίζω. Πάμε. Εγώ θεωρώ ότι θα συμφωνήσω με τα παιδιά ότι σίγουρα υπάρχουν δικλίδες. Γιατί το επίσης όρισε σε πραγματικό χρόνο. Το θα πούμε ότι θα αποφασίσουμε 5 μπάντες από κοινού να κάνουμε κάποια εμφάνιση. Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που είναι ίδιες για όλους και το μόνο που θα πρέπει να ενδιαφέρει τους συμμετέχοντες αυτό είναι πώς θα γίνει κάτι καλύτερα, ας πούμε, με συνέπεια. Σίγουρα όταν κρατώνω μια σε επίπεδο παντών, κάτι το οποίο εύχομαι να το βλέπουμε πιο συχνά τελευταία, δηλαδή να το εμφανίζουν πάντα, να μην υπάρχει πάντα, ξέρεις. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή κάποιες φορές στην DIY σκηνή και κάποιες δράσεις πιο έτσι μόνος τους σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Πρέπει να μην υπάρχει ένα σκοπό και ένα παρελθόν στην Αγγλία να μπαίνουν σε διαδικασία μπάτζ να διοργανώνουν κάποια πράγματα για να προβάλλουν την επικοινωνία μέσω της μουσικής. Γιατί έτσι μπορεί να αποφύγουν και τα προβλήματα αυτά που ανέφερε και ο Γιάννης πριν, ότι πάντα θα υπάρχουν. Αλλά σίγουρα υπάρχουν δικλείδες. Αν λες ότι κάνεις DIY, είναι δεδομένο από τη συνθήκη που μπαίνει προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό.
Τώρα θα πάω σε μια καθαρά πολιτική ερώτηση. Δεν είναι τόση ώρα. Να ξέρω εγώ ένα σχήμα έτσι, στο μυαλό μας. Ας πούμε ότι η μισή απόσταση προς τον αναρχικό χώρο είναι του ενδιαφερομένου, αυτό που δεν έχει σχέση με όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, το χώρο που λέμε, και η άλλη μισή είναι του χώρου. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι ακριβώς έτσι μισό-μισό, αλλά τέλος πάντων. Εσείς πού πιστεύετε, επειδή ουσιαστικά με αυτό που κάνετε ανήκετε στον ευρύτερο, θα το πω εγώ, ελευθεριακό χώρο, ωραία. Πού πιστεύετε ότι υστερεί ο χώρος στο να τραβήξει κόσμο προς αυτόν, όχι με την έννοια την κομμάτικη του κόμματος, ας πούμε, ας πούμε εμείς παιδιά μπροστά που θα πάτε, με την έννοια του κόσμου να καταλάβει ότι μπορεί να κάνει πράγματα μόνος του και ότι πρέπει να κάνει πράγματα μόνος του και να πάει προς τα κάπου. Δηλαδή, πού μπορεί να έχει ο χώρος ευθύνες σε αυτό, στο ότι δεν κάνει τι. Δεν είναι ότι δεν κάνει. Νομίζω ότι υπάρχει ένας μικρός φόβος, μια εσωστρέφεια. Καλύτερα. Μικρός φόβος, ως προς τι. Μην αλλοιωθεί, μην δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα, μην... Πώς θα σταθεί απέναντι σε κάποιον ο οποίος δεν είναι στο χώρο. Ναι. Και θα έρθει στο χώρο του. Δηλαδή, κάποιος απ' έξω θα έρθει στο χώρο μου, ενώ δεν ανήκει σε εμάς. Και συνδέεται και με την προηγούμενη κουβέντα, ένας λαϊκοπόπ τύπος, τι θα έχει να μου πει, πώς θα τον διαχειριστώ, πώς θα επικοινωνήσουμε. Ναι. Υπάρχει μια, νομίζω, μια εσωστρέφεια και ένας μικρός φόβος πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Που ναι, δεν είναι 50-50 το σχήμα αυτό. Δεν είναι μισή διαδρομή. Mm. Και οι δύο πλευρές έχουν την ευθύνη. Ο καθένας τομικά για αυτά που κάνει και αυτά που είναι και αυτό που κάνει. Όπως και ο χώρος. Τώρα, mm. πέρα από την εσωστρέφεια, δηλαδή την... Είναι πολύ μεγάλη, παιδί μου. Δεν νομίζω κάτι άλλο να σχολιάσω αυτό. Okay. Δηλαδή, δεν είναι μισό-μισό η απόσταση και υπάρχει μια αρκετά μεγάλη εσωστρέφεια. Όταν λες δεν είναι μισό-μισό, εννοείς ότι πόσο είναι, τι εννοείς. Εννοώ ότι αν δεχτούμε ότι ο χώρος έχει κάνει κάποια βήματα, υπάρχει μια αυτοκριτική, μια σκέψη, μια δράση, σημαίνει ότι έχει κάνει κάποια βήματα προς τα μπροστά. Μπροστά στα σχήματα. Θεωρείς ότι τέλος πάντων υπάρχει μεγαλύτερη προσπάθεια του χώρου να προσεγγίσει τον κόσμο από ότι η διάθεση του κόσμου να ασχοληθεί με κάποια πράγματα. Ναι. Ωραία. Εγώ. Θες εσύ. Πάρα κάτω. Ευγένεια. Ελευθεριακός χώρος, είπες. Ο αγαπητικός, ενδοεξουσιαστικός, ελευθεριακός. Ένα ευρύτερο. Ναι, ένα ευρύτερο. Θέλω να φτιάξω κάτι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι που δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το πράγμα. Αυτό έχει πολλές οπτικές. Mm. Δηλαδή, καταρχήν θα λειτουργήσω λίγο περασπιστικά τώρα. Μου βγήκε. Θεωρώ ότι υπάρχει κόσμος σε αυτό το χώρο, υπάρχει πολλής κόσμος όπου έχει πάρα πολύ καλές προθέσεις. Και λείπει η μεγάλη συμμετοχικότητα από τον υπόλοιπο απλό κόσμο στο να μπορέσει να καταλάβει ότι μέσα από μια συμμετοχικότητα γεννιούνται δεύτερες αξίες, σεβασμός, δικαιοσύνη, σε επίπεδο ατομικότητας, όχι, καταλαβαίνεις τον τρόπο. Mm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει κόσμος όπου με συνέπεια πάρα πολλά χρόνια προσπαθεί για το κάτι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα έχουμε και τον πολύ κόσμο που ανέφερε και ο Στέλιος στον Ecopop. Που αυτός ο κόσμος δεν θα έχει την ανάγκη, θα αναγκαστεί να στραφεί σε αυτό το χώρο και θα δεις μια συμμετοχικότητα ξαφνικά, π.χ. διακοπές ρεύματος, που πήγαινε σε μια συνέλευση γειτονιάς και ξαφνικά έβλεπε 600 άτομα γιατί αφορούσε πολύ κόσμο, ξαφνικά όλα λειτουργούν ρολόι, προχωράμε. Λύνουμε το θέμα αυτό. Και φτάνουμε στην επόμενη, ας πούμε, ανοιχτή λαϊκή συνέλευση που μπορεί να γίνεται σε κάθε γειτονιά, όσες γειτονιές καταφέρει το να δημιουργήσει. Με τους όρους που δημιουργούν οι συμμετέχοντες, γιατί το πώς θα τραβήξει αυτό εξαρτάται από αυτούς που συμμετέχουν, που είναι μέσα. Όπου όταν θα δούμε ότι δεν αφορά τις διακοπές ρεύματος, αλλά μπορεί να αφορά κάτι πολύ πιο απλό, όπως μια πλατεία, ένα δημόσιο χώρο για κάτι το οποίο
τον πρωτοδιαχή στην γενιά, θα είναι πολύ μικρότερη συμμετοχή. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν και κάποια ερεθίσματα μέσα από κάποιες δράσεις. Δηλαδή γίνονται μικρά σταθερά βήματα σχέση με αυτό. Άρα είναι λίγο έτσι περίεργο να ρίχνουμε και ευθύνες σε αυτούς που τόσα χρόνια, ας πούμε, με συνέπεια σε αυτό τον ευρύτερο χώρο προσπαθούν ο καθένας από την οπτική που έχει. Γιατί σίγουρα υπάρχουν και πολλές μεγάλες διαφορές, ας πούμε, όπως όλους τους χώρους. Και ειδικά τα μιλάνε δηλαδή έτσι τόσο ευρύτερα. Αλλά δεν νομίζω ότι οι ευθύνες είναι ίδιες. Την ευθύνη την έχει ο καθένας ατομικά, σε επίπεδο καθημερινότητας και σε κομμάτι, στο κομμάτι της επιλογής που έχει, σε αυτό που έχει επιλέξει, σε όπως θέλει να κινείται, να λειτουργεί και να βλάβει. Άρα δεν μπορώ να το έτσι τσουβαλιάσω και να αρχίσω να χρεώνω, ας πούμε. Ναι, ωστόσο, πλευρές. Όσο πιο, κατά τη γνώμη μου, όσο πιο συγχρονισμένος με την εποχή σου και την κατάσταση που επικρατεί και όσο πιο ειλικρινής και γιωμένος στην πραγματικότητα είσαι, τόσο το καλύτερο. Μιλώντας για τους ανθρώπους που θεωρούν ότι προσπαθούν να κινητοποιήσουν ευρύτερα, ναι, κοινωνικά, ας πούμε, κομμάτια. Λειτουργεί και αλλιώς. Ναι. Πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει αυτή τη διάθεση, επειδή μπορεί κάτι να είναι στενό, να μην συμμετέχει. Απ' την άλλη, προφανώς, λύνοντας, όχι λύνοντας, ικανοποιώντας κάποιες ανάγκες ανθρώπινες, κοινωνικές, καθημερινές, με τρόπους που ξεπερνούν το τι το σύστημα έχει προβλέψει ως προς την ικανοποίησή τους, σίγουρα κάνεις πολλά βήματα στο να δείξεις ότι πραγματικά υπάρχει άλλος τρόπος να λειτουργήσει το πράγμα γενικότερα και να πείσεις στον κόσμο ότι αξίζει να ασχοληθεί με τους άλλους τρόπους που μπορεί να να παίξει μπάλα. Ναι. Γιατί αυτό που έλεγε ο Φάνος πριν ουσιαστικά είναι ανάθεση. Δηλαδή έρχομαι εγώ, ας πούμε, όταν είμαι για το πνεύμα, γιατί ανάθεσαι εσύ να ανάσαι μπροστάρεις, το κανονίζεις και εγώ μετά ξαναγυρνάω εκεί που ήμουν. Υποφελούμε κάποια. Έχω λίγο σε αυτό το θέμα και τελείωσα. Μα είναι αυτό, η ευθύνη έχει και συνέπεια, δηλαδή, οκ. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εγώ όμως θέλω να πω, μήπως, ας πούμε, και ο χώρος έχει, ξέρω εγώ, κάποια ευθύνη, ας πούμε, στο λόγο του. Στο πώς βγάζει τα πράγματα προς τα έξω. Λέω, σίγουρα υπάρχει. Όσο δεν είσαι αποζημιωμένος στην πραγματικότητα που υπάρχει τριγύρω και γίνεσαι υπερφύαλος, διάφορα μπορεί να κάνεις. Δεν κινείσαι σε στενά όρια και δεν μπορείς να είσαι ευέλικτος με μια πραγματικότητα που βιώνεις. Αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Μην κρυδευόμαστε. Χρόνια. Αποκλειστικά. Σε ό,τι μας αφορά συγκεκριμένα, σε μία από τις τελευταίες μεγάλες κουβέντες κόσμου που ασχολείται με το DIY που συζητάμε και πριν, λίγο πριν γίνει εκείνος της Βίλας, εγώ ήμουν ο μόνος από την πάντα που συμμετείχα στη συγκεκριμένη κουβέντα, είχα θέσει ένα ζήτημα, ήταν η πρώτη φορά που είχε συζητηθεί κάπως πιο ανοιχτά το «Όπα ρε παιδιά, τι γίνεται, έχουμε χορευτές και ηθοποιούς που ασχολούνται σε αυτοργανωμένη βάση με αυτά τα πράγματα, αλλά είναι και το πράγμα που έχουν μάθει να κάνουν και βιοπορίζονται». Ναι. Έμπαινε ένα πιο ρεαλιστικό πλαίσιο από το πλαίσιο γενικότερα «ζω σε καταλήψεις». Είμαι έξω, λειτουργώ σε μια νησίδα και δεν βιοπορίζομαι σε καμία περίπτωση, δεν εμπορεύομαι την τέχνη μου. Εμείς έτσι κι αλλιώς πάντα είχαμε μια λογική λίγο πιο, πώς να το πω, μετριοπαθή σε σχέση με το τι επικρατεί στον καπιταλισμό. Και συγκεκριμένα εγώ είχα αναφέρει κάτι ακραίο, το οποίο ωστόσο είναι παράδειγμα και για μας. Εμείς έχουμε ανθρώπους που είναι πρώτη σειρά στη συναυλία μας και μπορεί να βρίσκουν διεξόδους πολύ θεαματικές για να ασχοληθούν με την τέχνη, επειδή αυτό που τους προτάσει αυτό που κάνουμε τους δημιουργεί κάποια διέξοδα. Ο άλλος δηλαδή μπορεί να θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι επαγγελματικά και για να το κάνει αυτό, εφόσον εμείς δεν του δίνουμε μια δυνατότητα μέσα από αυτό που λειτουργούμε να το κάνει επαγγελματικά, του λέμε να του βάζουμε ένα στόπ, να απευθύνεται σε κάποιους άλλους.
αυτή η άλλη στο σήμερα μπορεί να είναι τα talent show. Yeah. Όταν δεν είσαι εγγυωμένος με την πραγματικότητα, αφήνεις χώρο σε πολύ εχθρικές καταστάσεις να προσεγγίσουν κόσμο που θα έπρεπε να μπορείς να του δώσεις μια εναλλακτική, πραγματική στο σήμερα και στις ανάγκες του. Χωρίς να κάνεις και εκπτώσεις όμως, φαντάζομαι. Άρα πρέπει να ψάξεις. Εκπτώσεις κάνεις έτσι κι αλλιώς, ζώντας το σήμερα, όσο μπορείς πιο αξιοπρεπώς. Ναι. Και αυτό το ζήτημα, μια και πήγε κουβέντα εκεί, το συζήτησα πρόσφατα με κάποιους φίλους, με τα αυτοργανωμένα σωματεία τα αθλητικά. Έχεις ένα πιτσιρικά που εντάσσεται σε ακαδημίες αυτοργανωμένης ομάδας για να μάθει μπάλα. Και αυτός ο πιτσιρικάς είναι ταλεντάρα. Του λες, όπα όμως, εσύ συνεργείο, οικοδομή, λογιστικό γραφείο και την μπάλα στον ελεύθερο χρόνο. Ή του λες, στα πλαίσια του καπιταλισμού που ζούμε, εσύ έχοντας 5 πράγματα στο κεφάλι σου που μπορεί ένας που δεν ήταν σε ένα αυτοργανωμένο σωματείο και δεν είχε κάποια ρεθίσματα που έτυχε να έχεις. Προχώρα μπροστά και παίξε την μπάλα σου και κυριολεκτικά και μεταφορικά, προσπαθώντας να κάνεις και αυτό που κάναμε κλάς που λέγαμε πριν, προσπαθώντας να διοχετεύσεις και κάποια άλλα πράγματα στο υπάρχον, ή του βάζεις το. Και ειδικά στο μουσικό κομμάτι, άμα μιλήσουμε, εμείς έχουμε αντιμετωπίσει μια κατάσταση που ούτε καν αυτό δεν υπήρχε. Εμείς δεν μεγαλώσαμε σε χρόνια που, όπως υπάρχουν αρκετά τώρα σε πολλές γειτονιές αυτοδιαχειριζόμενα οδεία. Δεν είχες την δυνατότητα να το κάνεις αυτό. Εμείς προερχόμαστε από οικογένειες που από το ειστήριμά τους και από την οικοδομή και από το τιμόνι όλη μέρα, οι γονείς μας μας στέλνανε στα οδεία και κάνανε στην καθημερινότητά τους χιλιάδες στερήσεις. Και αντιμετωπίσαμε με μια έκπληξη κόσμο που θεωρούσε ότι αυτό που έχουμε σπουδάσει σε ένα βαθμό πάνω στη μουσική, το ότι είχαμε πάρει την στρατηγική επιλογή να το εντάξουμε σε ένα πολιτικό προσανατολισμό, έπρεπε να μας βάλει σε μια διαδικασία να διαγράψουμε οποιαδήποτε βιοποριστική βλέψη μπορεί να έχουμε γύρω από αυτό. Οπότε έχεις μια κοινότητα που δεν σε έχει εφοδιάσει η ίδια με τις γνώσεις που έχεις, σε έχει εφοδιάσει μια καπιταλιστική διαδικασία, όπως την περιέγραψα, να σου απαιτεί και να σου βάζει κόφτες. Ναι, να σου απαιτεί και να σου βάζει κόφτες. Υπήρχε ένα οξύμορο πράγμα. Με την ίδια λογική, γι' αυτό είπα και πριν, θεωρώ ότι όσο πιο γιωμένος στην πραγματικότητα που βιώνει ο μέσος άνθρωπος είσαι και λιγότερο ελιτιστής, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι αυτό της απόστασης, όπως την είπες, μισή-μισή. Τόσο πιο εύκολο είναι, όπως είπα και πριν, να καταφέρει να πιάσει το χέρι σου και να πάτε μαζί προς μια κατεύθυνση. Το να τρέχεις χιλιόμετρα μπροστά εσύ και να τον βρίζεις κιόλας που έχει μείνει πίσω και ακόμα χάει, δεν νομίζω ότι λειτουργεί. Αν και υπάρχουν από παλιά, εντάξει, είναι παλιό το θέμα αυτό, προσπάθησε ας πούμε ενότητας του αναρχικού χώρου, δηλαδή και τώρα υπάρχει ομοσπονδία, ξέρω, παλιά υπήρχε κτλ. Αλλά ο χώρος, όπως και οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός χώρος, είναι κατακερματισμένος, δηλαδή κυρίως κατακερματισμένος. Θέλω να μου πείτε, αν πιστεύετε ας πούμε ότι υπάρχουν κοινές συνισταμένες ενότητας, ώστε για κάποιον ας πούμε όλο αυτό το πράγμα να πάει πιο μπροστά. Να γίνει πιο δυνατό, με πιο, ξέρω εγώ, δυνατό μήνυμα. Από το να είναι 15 ή 20 μηνύματα, τα οποία να έχουν μια κοινή συνισταμένη, να είναι τελικά ένα. Πιστεύετε ότι γίνεται ή θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο? Τέλος πάντων, δεν υπάρχει θα έπρεπε. Σίγουρα δεν υπάρχει το πράγμα. Απλά το λέω για το μήνυμα, ας πούμε, να πάει με περισσότερη δύναμη προς τα έξω. Ίσως να γίνεται κάτι τέτοιο αν... Κάνω. Ορίστε. Αν έπαιζε μπάλα η φάση δύναμη αντιενώσει. Άλλη ερώτηση. Όχι. Όχι αυτό. Τελείωσε. Συνδέεται με την προηγούμενη ερώτηση για μένα σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ουσιαστικά πολύ πιο σημαντικό είναι πως ο καθένας ξεχωριστά από το δικό του μετερίζει, στο δικό του χώρο παρέμβασης, στη δικιά του γειτονιά, στο, στην κάθε ξεχωριστή πλευρά της καθημερινότητάς του, λειτουργεί αποτελεσματικά, όπως είπαμε πριν. Θεωρώ ότι αυτό είναι πιο σημαντικό και πρέπει να προϋπάρχει
ώστε να λειτουργήσει γόνιμα μία συνεργασία και να μην φτιάχνεις κάστρα στην άμμο. Θεωρώ ότι στις περιπτώσεις που όντως έχει γίνει σημαντική δουλειά στο πρώτο επίπεδο που ανέφερα και γίνεται μια προσπάθεια καταστάσεων που έχουν πιάσει ένα επίπεδο απεύθυνσης κοινωνικής, σταθερής δράσης και συνέπειας λόγου πράξης, συνεργάζονται ισότιμα με άλλες αντίστοιχες καταστάσεις, τότε αυτό όντως μπορεί να πάει και μπροστά τα πράγματα. Το να ενώνεσαι γιατί έχεις άλλου είδους ελλείμματα επιμέρους, νομίζοντας ότι θα ξεπεράσεις επειδή ενώθηκες, είναι χειρότερο. Σίγουρα είναι σημαντικό όταν και να φτάσεις σε ένα επίπεδο στα επιμέρους και εν τη ενώση να είσαι γόνιμος. Σιωπή έπεσε. Ναι, γιατί είμαι εγώ αρκετά αισιόδοξος γενικά με αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αν δεν υπάρξει χοντρό ζώο και χοντρό πρόβλημα, θα υπάρξει ένωση. Δηλαδή, νομίζω ότι θα υπέρθει λόγω των καταστάσεων, αν δεν θα γίνει, ας πούμε. Ναι. Μα τώρα είναι η περίοδος. Δεν είναι. 5-6 χρόνια. Γιατί αν ήταν, θα είχε γίνει. Ναι, με τη λογική που το θέτεις, ναι. Δηλαδή, αν δεν φτάσει μια κατάσταση τελείως πάτρα, παιδί μου, και όχι μια ημι χάλια κατάσταση, μια ημι εξαθλίωση. Όχι, δεν το πιστεύω ότι θα υπάρξει. Να θα συμφωνήσουμε με το ίδιο, γιατί θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο. Πολλοί κόσμοι που έχει απενεργοποιηθεί γιατί έχει βαρεθεί συγκεκριμένες καταστάσεις που επικρατούν δεκαετίες. Γιατί αυτό που συζητάμε δεν είναι ένα φαινόμενο. Καλά, σίγουρα. Ότι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση η ενεργοποίησή του από μόνο σίγουρα θα μπορεί να λειτουργήσει και να φέρει ένα αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο κοινό ή τόσο δυνατό, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι θα είναι πολύ πολύ λειτουργικό από ό,τι είναι σήμερα. Γιατί υπάρχουν πολλές περιοχές όπου σήμερα λειτουργούν αποτελεσματικά με το να θες να πας, ας πούμε, να ασχοληθείς να δεις τι γίνεται, λόγω καταστάσεων και διαφωνιών που... Εσωτερικών. Και μιλάει για περιοχές, γιατί μπορεί σε μια περιοχή, ας πούμε, να υπάρχουν τις διαφορετικές συνεπεύσεις που... Για τα 3 από τα 10 πράγματα έχουν αποφασίσει να μην έχουν καμία επαφή. Ήθελα να το θέσω πιο κόψα, ότι μπορεί να είναι και λίγο ανταγωνιστικές. Συνήθως δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Έχει να κάνει με... Σε μεγάλο βαθμό, αυτή είναι βέβαια η προσωπική μου, έτσι, δεν μιλάω από την πάντα. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με προσωπικές σχέσεις ανθρώπων που έχουν φέρει, ας πούμε, αυτό το αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις. Τουλάχιστον ότι παλιά αυτό συνέβαινε. Συνήθως. Απλά ήταν η δραστήρη που ανέφερε πριν ο Γιάννης. Για να λίγο μπροστά. Ναι, και κούλα, για να λίγο πίσω τώρα. Δηλαδή, συνήθως αυτό έχει συμβεί. Γι' αυτό μια δύσκολη κατάσταση ίσως να φέρει ενεργοποίηση ανθρώπων που μπορεί να λειτουργούσαν και αρκετά ουσιαστικά, όπως πολλοί άλλοι που εξακολουθούν να λειτουργούν σήμερα ουσιαστικά. Δεν πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει συνάδελφο. Ναι, 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 καλά. Που αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στην καθημερινότητά του. Και είναι σεβαστός τους. Ωραία. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο γι' αυτό? Όχι. Λοιπόν, πολλές φορές ο αναρχικός χώρος σε πορείες ή συνθήματα χρησιμοποιεί το σύνθημα «εάν μελάς, με λιγαλάς». Έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό. Αν πρέπει, αν δεν πρέπει, αν είναι αναρχικό, αν δεν είναι αναρχικό. Τέλος πάντων, τι σημαίνει αναρχικό, όχι, αυτό είναι κομμουνιστικό. Μπλέκει μέσα η όπλα, ο εμφύλιος, ο έτσι, από εδώ, από εκεί. Εσείς τι λέτε για αυτό? Γιατί πιστεύετε, ας πούμε, ότι ο αναρχικός χώρος χρησιμοποιεί κάποιες φορές παιδιά συνθήματα που κάποια από τον αναρχικό χώρο λένε, ρε παιδιά, όπα, αυτό δεν είναι δικό μας. Οι άλλοι λένε, όχι, μια χαρά δικό μας είναι. Δηλαδή... Είναι δύο στα τρία αναρχικό χώρας, χοντρικά, ρε παιδιά.
κυρίως αυτή. Το θα σου πω. Και προσωπικά, ναι. Καταρχήν αυτό το σύστημα ξεκίνησε από το εμφύλιο και μετά, ουσιαστικά με το... Οπότε είναι καθαρά ένα αντιστασιακό σύνθημα, αντιφασιστικό. Οπότε τα δύο από τα τρία που είπα, τα περιλαμβάνω. Ναι, ναι. Το τρίτο, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αντίστασης το έκανε, αν όχι το όλο το κομμάτι, το έκανε το κουκουέ, okay, δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό το πράγμα. Οπότε στα πλαίσια που λέγεται αυτό σύνθημα εξαιτίας του αντιφασιστικού και του αντιστασιακού, νομίζω ότι καλύπτει, δεν υπάρχει λόγος να μην λέγεται ρε παιδί μου. Εγώ δεν το θεωρώ να μην λέει. Ναι. Οκ. Εντάξει, ναι. Στις μέρες μας, στις μέρες μας παρατηρούμε μια άποψη του ναζισμού γενικότερα. Εγώ θα το πάω λίγο πιο... Διπλωματικά. Γιατί θέλω να σου πω αυτό, ότι καταρχήν το εάν εντάς με μυαλάς, πάπουμε. Συχνά πυκνά, τώρα το αν ανοίξει τον Αντάρτικο, είναι στο Αντάρτικο, αν ανοίξει τον αρχικό χώρο ή αν ανοίξει οποιοδήποτε άλλο χώρο, σίγουρα περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Ενωτικό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι είχε συμβεί, ας πούμε. Πώς δημιουργήθηκε, είχες από τη μία το ξένο κατακτητή και κάποιους άλλους που ήταν με τους ξένους που δεν έγινε καλή δουλειά τότε και από την άλλη μεριά είχες τον ελληνικό λαό όπου πολεμούσε να λες τον ξένο κατακτητή. Άρα η γέννηση του συνθήματος έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Στην καθημερινότητα ο μέσος Έλληνας θα ήθελε να είναι Έλληνας, πολίτης τέλος πάντων, το Έλληνας σε σχετικό, θα ήθελε να ζούσε σαν αρχικός, δηλαδή να είχε την ελευθερία που θα ήθελε. Άρα πάλι μπορεί να τον εκφράσει και αυτό τυχαίνει να μην είναι σε κάποια αρχική συλλογικότητα, αλλά να είναι σε ένα οποιοδήποτε άλλο χώρο. Και μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή, δικαιωματικά δηλαδή, ο αρχικός χώρος μπορεί να το χρησιμοποιεί πάρα πολύ, γιατί μην ξεχνάμε τι έζησε ο Βουλικιώτης. Πώς λειτουργήσε ο Βουλικιώτης στην εποχή, σαν τι. Έγινε λίγο αρχικός, βγήκε λίγο στην παρανομία, λειτουργήσε λίγο διαφορετικά, ας πούμε. Άρα, για μένα έχει δικαίωμα να το λέει οποιοδήποτε είναι ενάντια στο φαινόμενο, σαν φαινόμενο αυτό που έχει να κάνει με το ναζιστή, το ξεκοταχτή, ξεκοταχτή. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ανοίξει σε κάποιον, ανοίξει σε πολλούς. Γιατί είναι πιο ευρύτερο λόγω της γέννησή του σαν σύνθημα αυτό που ανέφερες, το συγκεκριμένο. Άρα ανήκει και στον αναρχικό χώρο, το στην ερώτηση αφέστε, πότε είναι... Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι άμεσα σχετιζόμενο με αυτό που λες, σαν συμπεριφορά συλλογική, είναι και το ότι επιλέξαμε, ας πούμε, σαν συγκρότημα μια συγκεκριμένη περίοδο και με ένα συγκεκριμένο ύφος να διασκευάσουμε ένα παλιό Αντάρτικο, το Ήρωες. Θεωρούμε ότι αυτό έχει συμβάλει στην οικειοποίηση μιας ιστορίας και από τον αναρχικό χώρο, όπως το θέτεις, και μιας και είναι και λίγο της μόδας. Εμείς προφανώς δεν είχαμε στο μυαλό μας ούτε την κομμουνιστικοποίηση του αναρχικού χώρου, ούτε την αναρχοποίηση του κομμουνιστικού χώρου. Αλλά θεωρούμε και θεωρούσαμε υγιής και φυσιολογική την αλληλεπίδραση και των ιδεολογικών ρευμάτων και των ανθρώπων που λειτουργούν κάτω από κάποιες σημαίες. Θεωρούμε ότι, κι ας μην συμφωνούν σε όλα όπως υπόθηκε και όλα, υπάρχουν πολλά κοινά μέτωπα ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν έχουν απόλυτες συμφωνίες και σε χώρους. Θεωρούμε ότι όπως για παράδειγμα είχε βγει μια αφίσα παλιότερα όταν είχε συλληφθεί 17 Νοέμβρη
που έλεγε, αφού δεν το λέει η γενιά τους, θα το πούμε εμείς, δώστε λουλούδια στους επανασάντες που ιτήθηκαν. Όταν βλέπεις ότι ο φυσικός χώρος κάποιων πραγμάτων, είτε κάνει ιστορικές κολοτούμπες, είτε οδεύει σε μια συνθήκη όπως τα επακόλουθα που έφερε η συνθήκη της Βάρκηζας, μπαίνει στη διαδικασία να υπερασπιστείς κάποιες τακτικές, κάποιους ανθρώπους όπως ο Βελιχιώτης που αναφέρθηκε, και να μιλήσεις για τα αυτονόητα, ας μην είχες όλες τις συμφωνίες ούτε με τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα, ούτε με το πώς κινήθηκε η κατάσταση στην εποχή τους. Μην ξεχνάμε βέβαια πως οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν τότε ήταν μιας ρευστής ιδεολογικής αφετηρίας. Ήταν άνθρωποι λαϊκοί που σε μεγάλο βαθμό είχαν πάνω στην πράξη σε επαφή με τις ιδεολογικές τάσεις που επικρατούσαν και χρησιμοποίησαν ό,τι υπήρχε στο διάβα τους ώστε να καταφέρουν να απελευθερωθούν και να πάνε παραπέρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι όσοι πολέμησαν συμφωνούσαν με το κόμμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι όσοι πολέμησαν στο Νέα Μιλάς ήταν κομμουνιστές με την έννοια της συνειδητοποιημένης, διαβασμένης έννοιας. Ναι. Έχουμε δει και κουβέντες που είπες για την όπλα, τι, πόσες τάσεις υπήρχαν και πόσο προσπάθησαν, όπως κάνει ένα έθνος που προσπαθεί να ομογενοποιήσει μια κατάσταση, έτσι λειτουργούσε και ένα ακόμα προσπαθούσε να ομογενοποιήσει μια πολυτασική κατάσταση και ακόμα υπάρχει αυτό. Τι πες? Ήταν κατακαιρματισμένοι. από εκεί και πέρα, προφανώς προκύπτει ότι η ιδεολογική καθαρότητα είναι κάτι σχετικό, ότι πρέπει να γνωρίζεις την ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου σου και να μην αφήνεις, ας πούμε, κάποια πράγματα ανυπεράσπιστα με τα οποία έχεις πάρα πολλά κοινά, προκειμένου να κρατήσεις τη διαφορετικότητά σου άθικτη. Ωραία. Να αναφέρω λίγο το σήμερα, που βλέπουμε πάρα πολλούς αναρχικούς, ακόμα και από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες, να πηγαίνουν στο κομπάνι και σε άλλες περιοχές και να αγωνίζονται δίπλα στους κομμουνιστές. Δηλαδή υπάρχουν κάποια ζητήματα, είναι αντίστοιχο, τα οποία έχουν μια υπερειδεολογική σημασία, εντάξει, από ένα σημείο και πέρα, προφανώς δεν θα μπορούσε ένας φασίστας να πάει να συνδράμει. Αλλά από ένα σημείο και πέρα υπάρχουν κάποια ζητήματα που βλέπουμε και σήμερα, πως στην πράξη, προφανώς, το «άμελας με λιγαλάς» είναι ένα σύμπτωμα που δεν εκφράζει μόνο τους κομμουνιστές. Okay. Έχετε δώσει γενικά στην πορεία σας ιδιαίτερη έμφαση σε συναυλίες αλληλεγγύης για φυλακισμένους πολιτικούς κρατουμένους ή διωκόμενους γενικά. Γιατί αυτή η επιλογή? Δηλαδή, τι λέει για σας, ας πούμε, ότι συμπαρίσταστε σε αυτούς τους ανθρώπους? Συμπαρίσταστε τους ανθρώπους. Μπαμπινιώτησε, θα το έλεγα. Συμπαρίσταστε σε αυτούς τους ανθρώπους. Κοίταξε, καταρχάς, έχουμε μεγαλώσει σε μια εποχή, ζούμε το κυνήγημα ίσον της νέας εποχής που λέει και το Οργή, με τους φίλους μας να είναι στη φυλακή, άλλοι επικηρυγμένοι και άλλοι αιώνια ζωντανοί. Και το η προσωπική σχέση με ανθρώπους που οι πολιτικές τους επιλογές και η πολεμική η οποία ανέπτυξαν απέναντι στο υπάρχον και στο κυρίαρχο τους έφερε στη θέση του εχμάλου του, αλλά και περιπτώσεις ανθρώπων που η ιδεολογική τους τοποθέτηση τους έκανε εύκολους στόχους προκειμένου να κλείσουν κάποιες υποθέσεις και να, όπως η Μαρφίν που πώς ας πούμε, αθεώθηκαν οι εμπλεκόμενοι, μας έχει οδηγήσει στο να υπερασπιζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι αθώοι είτε είναι ένοχοι, ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, όπως είπαμε και πριν, εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας
Με τον τρόπο που μπορούμε. Γιατί με τον τρόπο που μπορούμε. Γιατί τη ουσία αυτό που μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση είναι να μπορούμε να συμμετέχουμε σε συναυλίες αλληλεγγύης που θα προσπαθήσουν τα χρήματα που μπορούμε να σκεφτούμε να βοηθηθεί κάποιος που έχει ένα πολύ στενό περιοριστικό πλαίσιο που είναι συγκεκριμένο. Ναι, και προφανώς πάει και σε υλικό επίπεδο και σε ηθικό στήριξη. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, σε ηθικό θεωρώ ότι μέσα από την αφύπνιση του κόσμου και με διάφορα κείμενα που κατά καιρούς μιλάω καθαρά για το κομμάτι που ανέφερε ο Θηδιακός σε σχέση με τις συναυλίες, ασυναυλίες, το γιατί το επιλέγεις, ας πούμε, όπου το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Στέλιο. Μια ξεκάθαρη πολιτική στάση αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι αυτή η ελληνική συμπαράσταση είναι μια πρακτική, έστω και με αυτόν τον τρόπο που συμπαράσταση. Ξέρω σε αυτούς τους περισσότερους, όπως ανέφερε και ο Γιάννης, που δίνεται αυτή η ελληνική, δεν είναι άνθρωποι που ήταν σε άλλους χώρους, αν θέλεις. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι κρατούμενο, δηλαδή. Βλέπω, έχω περιπτώσει με περιπτώσει το πανέφερε ο Γιάννης. Καλά, σίγουρα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια, δεν είναι δύσκολη η ερώτηση, όχι. Όχι, είναι δύσκολο. Ξέρω λίγο τι να αποφασίσω τώρα. Ποια είναι κατά την άποψή σας τα κληροδοτήματα της εξέγερσης του 8. Τι άφησε πίσω από το 8. Γελάει, τι γελάει. Τι άφησε το 8. Θετικά και αρνητικά άφησε το 8. Θες να μου πεις. Ένα πολύ μεγάλο θετικό στοιχείο του 8 είναι ότι έβγαλε τον κόσμο στο δρόμο. Σε πλατείες, άρχισε να δραστηριοποιείται, να κοινωνικοποιείται, να συζητάει μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, δηλαδή είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έγινε τότε, που γίνανε τότε. Υπήρξε πολιτική ζήμωση μέσα από αυτό, έτσι, υπήρξε μέσα από το συζητήσεις από λαϊκές συνελεύσεις. Αυτό, υπήρξε η γέννηση πολλών ανοιχτών λαϊκών συνελεύσεων. Ναι. Υπήρξε επικοινωνία, σίγουρα καλύτερα πράγματα. Ναι. Μια καλύτερη εξέλιξη γιατί είχαμε σταματήσει να επικοινωνούμε. Ναι. Έστω και για την περίοδο αυτή, δεν ήταν τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη περίοδος να αλλάξει όλη την κατάσταση. Αλλά ήταν πάρα πολύ, ήταν το πρώτο βήμα, άνοιξε μια πόρτα. Όπου ξαφνικά ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου που δεν υπήρχε πολιτική συνειδητοποίηση και δράση, ξαφνικά πήρε μέρος. Και εκεί ο χώρος, έστω ευρύτερα ελευθεριακός χώρος, δεν μπόρεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό να διαχειριστεί αυτή την είσοδο των ανθρώπων. Αυτό εννοείς ως αρνητικό. Ναι, αυτό είναι το αρνητικό κομμάτι. Δηλαδή ξαφνικά βρέθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου σε λαϊκές συνελεύσεις, στον δρόμο, σε πλατείες. Και ξαναπάνω σε αυτό πάλι αυτή αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, ήταν η λαϊκή συνέλευση το ρεύμα και ήταν ο λαϊκιάς. Ναι, ναι, δεν βγάζω την ευθύνη του ανθρώπου μεμονωμένα. Και ξέρω να ξεχνάμε ότι το 8 η 6η Νοέμβρια, η 6η Δεκεμβρίου του 2020 ήταν μια μέρα που δεν αντέδρασε, η αντίδραση του κόσμου ήταν τόσο μαζική, που δεν θεωρείς ότι είχε να κάνει με έναν χώρο. Καλά, σίγουρα. Υπήρχε μια γενικότερη, πούμε, μια γενικευμένη αντίδραση σε σχέση με αυτά που βίωνε. Πάλι όμως τα πρώτα βήματα τα έκανε ευθεριακός χώρος. Το ευρύτερο ευθεριακός χώρος. Δηλαδή δεν βγήκε η μάνα μου στον δρόμο το βράδυ. Προφανώς οι γιαγιάδες που λέει ο Γιάννης. Ήταν τις επόμενες μέρες. Ήταν κεράκι. Θέλω να σου πω ότι ήταν μια κατάσταση γενικότερη. Αλλά σίγουρα πάλι μας βάζει τη διαδικασία να υπεράσπιστούμε το αυτονόητο. Όχι, δεν σε βάζω. Ότι σίγουρα η γέννηση πολλών ανοιχτών διαδικασιών όπου είχαν μία μεσότητα στα κάτω, σίγουρα είχε αφήσει μόνο θετικά πράγματα. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που ζυμώθηκε μέσα από αυτό 2, 3, 5 ακόμα και σήμερα, όπου σίγουρα θα
αντιμετωπίζουν καλύτερα αποτελέσματα σε συνελεύσεις και διάφορες διαδικασίες. Προφανώς η αυτοργάνωση πέρασε σε ευρύτερα κοινωνικά κομμάτια και γεωγραφικά εδάφη μετά το Δεκέμβρη του 8. Εγώ δεν θα μείνω τόσο στο τι ήταν ο Δεκέμβρης του 8. Άλλωστε το οργή, το κομμάτι μας έχει κάνει μια καταγραφή σωστά, αρκετά περιγραφική του τι ήτανε. Όπως έχει μιλάει μέσα και για το τι άφησε και μιλάει και στο τρίτο κουπλέ και για την περίοδο της αντιεξέγερσης, της καταστολής που υπήρξε σε όλο αυτό το πράγμα. Προφανώς ό,τι έχει υποθεί μέχρι στιγμής ισχύει για τις λαϊκές συνελεύσεις που γεννήθηκαν από εκεί και μετά. Οτιδήποτε έχει υπάρξει από εκεί και μετά θεωρώ ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό αν δεν έχει υπάρξει ο Δεκέμβρης του 8, δηλαδή πλατεία συντάγματος, η διαχείριση της μεταναστευτικής ροής, οι καταλήψεις που φιλοξενούν τους μετανάστες, όλα αυτά θα ήταν τελείως διαφορετικά, θεωρώ. Ο Δεκέμβρης του 8 άφησε σε επίπεδο μπάντας και ένα δίσκο που είναι αρκετά επηρεασμένο στο Θεργεύοντας, ο δεύτερος δίσκος μας, και αυτός είτε θα υπήρχε με αυτόν τον τρόπο, είτε θα υπήρχε γενικά. Μπήκαμε στη διαδικασία και εμείς οι ίδιοι, ενώ ήμασταν έτοιμοι να βγάλουμε δίσκο με άλλα τραγούδια, μας επηρέασε τόσο και εμένα και τους υπόλοιπους, ανάλογα με το βαθμό που νιώθει ο καθένας ότι εμπλέκεται σε ένα τέτοιο πράγμα, τόσο που μπήκαμε στη διαδικασία να δουλέψουμε νέο υλικό, να βάλουμε κάποια πράγματα στην άκρη και να θεωρήσουμε ότι δεν θέλουμε να τα βγάλουμε προς τα έξω, γιατί μας εκφράζουν τόσο έντονα αυτή τη στιγμή σε αποτελειότητες, και βγάλαμε το Θεργεύοντας, στο οποίο ήταν και το οργή. Αυτά γενικά. Νομίζω ότι έχει αφήσει πάρα πολλά πράγματα πίσω πάντως. Ωραία. Μια που αναφέρθηκε στο οργή, στο τραγούδι, λέει σε κάποια στιγμή, γιατί χτυπάνε έναν να τρομάξουν 100, τώρα που έχουν φουντώσει τον επαναστατικό χορό με όλα τα μέσα χωρίς φετιχισμούς, χωρίς αποκηρύξεις, με όλα τα ανώφελους ηρωισμούς. Και θέλω να ρωτήσω, σωστά δεν τα πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε φτάσει κάπως που λέω κανένα μαλακή. Όχι, περνάω να πάω και δεν είχε flow, όπως το πες, είχε flow. Καλά το είπα δηλαδή. Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτή την τελευταία πρόταση. Το χωρίς αποκηρύξεις, με όλα τα ανώφελους ηρωισμούς. Τι ακριβώς σημαίνει, σε ποιους αναφερόσασταν. Σε ποιους αναφερόμαστε. Θα ρωτάω κάτι, γελάει. Γιατί γελάει. Αναφερόμαστε ουσιαστικά στο ότι όλα τα μέσα ουσιαστικά. Υπερτονίζω. Όλα τα μέσα που οι αγωνιζόμενοι έχουν υιοθετήσει στο πέρασμα των αιώνων είναι χρήσιμα ανάλογα με τη συνθήκη στην οποία χρησιμοποιούνται. Δεν είναι αποκηρύσουμε τίποτα. Απ' την άλλη, δεν γίνεται να χρησιμοποιήσεις τα πάντα σε κάθε σου κίνηση. Ούτε γίνεται να λειτουργείς παραπάνω από τις δυνατότητές σου και να δίνεις έδαφος κάνοντας λάθη στον εχθρό. Αυτό προφανώς είναι ανώφελος στο ρυθμό. Ναι. Όπως δεν θα πας σε οποιαδήποτε δράση με το όπλο παραπόδας, ας πούμε, έτσι δεν θα πας και σε μια διαδήλωση που η αστυνομία έχει την εντολή να σε λιανίσει ή να τους δίνεις λουλούδια. Ναι, κάτι τέτοιο ουσιαστικά είναι. Και πιο πολύ έχει να κάνει με το συναισθηματικό που πολλές φορές υπερισχύει το λογικό, ας πούμε. Ότι έχεις δυνατότητες να κάνεις. Όταν νιώθεις ότι έχεις το δίκαιο με το μέρος σου και όταν όντως το έχεις, αυτό το πράγμα σε βάζει σε μια διαδικασία πολλές φορές να μην σκέφτεσαι ορθολογικά και να υπερεκτιμάς τις δυνατότητες σου. Τέλειος, Θάνος. Ναι, δεν αποκηρύσεις τη βία, δεν είναι η βία, δεν είναι αποκηρύσεις, δεν αποκηρύσεις τη βία από όπου το προέρχεται, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαι αντιπρετεντέρης, δηλαδή.
Υπάρχει βία και βία. Όχι, όχι, δεν λέω τη βία. Όχι, δεν αποκαιρίζω τη βία. Δηλαδή είναι χαζό. Θα ήταν υποκριτικό να πω κάτι τέτοιο. Και απ' την άλλη δεν μπορείς να. Αυτό το ανώφυλο ορισμός είναι χαζό. Να σε παίρνει το συνέστημα μπάλα και να πηγαίνεις να κάνεις ό,τι να είναι. Μόνο και μόνο επειδή αυτό, επειδή έχεις δίκιο ή επειδή έχεις μια έντονη συναισθηματική φόρτιση, είναι ανώφελο. Κάνεις κακό σε σένα, κάνεις κακό στο σύνολο που πάτε μαζί. Αλλά ναι, είναι ένα δίπολο ωραίο αυτό. Ναι, είναι. Ενδιαφέρον. Υπάρχει ένας κύκλος. Ωραίος ο κόσμος. Πάμε παλαμάκια. Κάνεις φιγούρες. Πρέπει να είσαι καλά, φίλε μου, να ξανακάνεις φιγούρες, να ξαναχορέψεις. Αυτό. Οκ. Εντάξει. Με το χορό που λέγαμε το πανασταλτικό. Δηλαδή, πρέπει να είσαι λίγο... Φιμουρατζής. Όχι. Σκεπτόμαι. Θες να... Σκεπτόμαι σε φιμουρατζής. Σκεπτόμαι στο ότι υπάρχουν κάποια όρια τα οποία πρέπει να τα ζυγιάζεις για να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να είσαι... εκεί πάλι. Και επειδή πολλές φορές χάνω τα λιμπάλα στα πέσια του συστηματισμού που έλεγε ο Γιάννης. Και έρχονταν μέσα από παράσιμο. Πρέπει να φροντίζεις. Αυτό. Ο αυτός μου έλεγε, ξέρεις να κλέψεις, ξέρω. Να κρυφτείς, όχι. Τότε μην λέει. Σωστός. Πολλοί λένε ότι αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ο τωρινός λέμε τώρα, εντάξει, ότι αυτό είναι η άσταση. Και εσύ αναρωτιέσαι γιατί γελάει. Μα το λες ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό μπορείς να γελάσεις ο Θεός. Ότι αυτό είναι η αριστερά, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, έτσι. Άλλοι υποστηρίζουν ότι λένε, ρε παιδιά, δεν είναι αυτό η αριστερά. Η αριστερά είναι κάτι άλλο, διαφορετικό, ας πούμε. Εσείς τι πιστεύετε, είναι αυτό η αριστερά ή είναι κάτι άλλο? Θα ξεκινήσω εγώ για να είμαι σύντομος. Οκ, για πες. Δικαιωματικά μπορώ να μιλήσω γιατί έχω ζήσει από τότε που γεννηθήκε μετά. Ναι. Έχει πεθάνει πολλά χρόνια έξω. 89 ήταν, δεν θυμάμαι. Α, εσύ το πας... Δεν το πάω πουθενά, το πάω εκεί που είναι. Σε ένα καπιταλιστικό χώρο. Είδαμε ότι η αναγνώριση της ΣΥΤΑΣ, τουλάχιστον από τότε που μπορώ να θυμάμαι εγώ, ήρθε τότε. Δεν γίνονται όλα στο ίδιο τσουβάλι. Από τη στιγμή που πρεσβεύεις αυτό τώρα. Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να μιλήσω καν για τους σημερινούς. Αυτό τελείωσε. Όχι. Γι' αυτό το θα μου πει τι θέλω. Όχι, ίσω να αρέσει. Άμα σου λέγανε ότι είμαι ο Μπάτμαν, θα με. Μα θα σε πιστεύω. Ναι. Δεν ξέρω, άμα αρχίσει τώρα στο μπαλκόνι και κάνει καλά, θα σε πιστεύω. Οκ. Χωρί να βγω να σου δείξω κάτι, άμα σου πούνε και εδώ και άλλοι δύο, ότι είναι ο Μπάτμαν, θα πει. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να λέει ότι είναι αριστερά, παιδί μου. Ριζοσπαστική αριστερά σίγουρα δεν είναι. Το μόνο σίγουρο, από το όνομά του και μόνο έτσι. Σίγουρα δεν είναι. Τώρα να θεωρείται αριστερά, η πράξη δεν το δείχνει αυτό το πράγμα. Το τι θεωρητικά πιστεύει είναι αριστερό. Ναι. Αυτό που λέει τουλάχιστον. Ναι, αυτό που πιστεύει. Το που θεατάει είναι, παιδί μου. Θεωρητικά. Ναι. Αυτά που λέει ο καθένας από το ΣΥΡΙΖΑ πριν τα σβήσει στο Ιντερνετ, ναι, όπως ναι, όπως εργασίες, οι πολυεργασίες. Αυτά είναι αριστερά. Το ότι τα σβήνει, κάτι λέει για το αριστερό. Ναι, σίγουρα. Επομένως, όχι, προφανώς και δεν είναι αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα έκτρομα, μια τερατογέννηση είναι αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εφόσον δεν είναι αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ, λογικά υπάρχει κάτι που είναι αριστερά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι. Η ερώτηση ήταν αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που είναι αριστερά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δεν είναι, ρε παιδιά, αυτό η αριστερά. Εσύ απάντησες. Είπες ότι αυτό είναι η αριστερά. Σωστά. Δεν είναι αυτό. Τι είπες. Παιδιά, συγγνώμη, εσύ τα καταλαβαίνετε. Δεν είπες ότι η αριστερά είναι. Πέθανε το 89. Είπα ότι σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, όποιος ευαγγελιζόταν ότι είναι η αριστερά, τουλάχιστον από τότε που θυμάμαι, η μεγαλύτερη. Δηλαδή, μια ήττα πάλι, από τότε που θυμάμαι εγώ, που αποδέχονται ότι δεν είναι αυτό που λένε, το έκαναν τότε. Από τότε ως σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια, ξέρεις. Ωραία, να το θες. Άρα είναι αυτό που δεν υπάρχει αριστερά σε κοινωνιστικό επίπεδο
Υπάρχει όμως. Ας το κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ναι, υπάρχει. Πολλοί κόσμος που. Αυτό εννοώ. Πολλοί κόσμος. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει είναι έξω κοινοβουλευτική αριστερά ή αριστερά. Ξέρω εγώ, είναι Ανταρσία, είναι το ΕΚ. Υπάρχουν κομμάτια. Να λύσουν κομμάτια, είναι δεν ξέρω. Υπάρχουν κομμάτια που θα μπορούσε να πει προφανώς την αριστερά. Εννοείται αυτό το πράγμα. Πολλοί είπες πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, άλλοι πάλι πιστεύουν ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερά. Ναι, και ότι είναι κάτι άλλο. Ότι είναι κάτι άλλο. Άρα υπάρχει κάτι άλλο που είναι αριστερά. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως σίγουρα αποδεδειγμένα από την στάση του και εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει δείξει ότι στο καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε στην Ελλάδα και έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν υπάρχει κάτι σε τέτοιο επίπεδο αριστερό. Εγώ για ποιο λόγο τώρα ρωτώ αυτό, γιατί υπάρχει ας πούμε ένα κομμάτι του αναρχικού χώρου που λέει ότι παιδιά αριστερά είναι αυτό και η αριστερά ήταν αυτό πάντα. Α, έτσι το θέλω. Πας σε αυτή τη λογική. Ναι. Ναι, δεν είναι ολιδευτικό αριστερό. Δεν είναι ολιδευτικό τώρα. Αριστερό. Όχι, αλλά δηλαδή ότι η αριστερά ήταν πάντα εξουσιαστική, ότι δεν έκανε ποτέ ας πούμε ένα ρήγμα σε αυτό το πράγμα, ότι και στη Σοβιετική Ένωση αυτό ήταν. Ότι ο μαρξισμός ξέρω εγώ φταίει για όλα αυτά και στον πυρήνα του μέσα υπάρχει όλο αυτό. Δηλαδή είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Αυτό είναι ούτε από ναι, εντάξει. Ακριβώς. Είναι μεγάλη κουβέντα στο πλαίσιο που η αριστερά είναι κάτι πολύ ευρύ, όπως και η αναρχία είναι κάτι πολύ ευρύ. Και υπάρχουν μέσα σε αυτό το ευρύ φάσμα πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, νομίζω για το αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, έχει διαπαντηθεί, δεν θα συμπληρώσω τίποτα. Αν και θεωρώ ότι κάθε αριστερή ομαδοποίηση η οποία μπαίνει σε μια διαδικασία διεκδίκησης της εξουσίας και στα πλαίσια του καπιταλισμού και με τους όρους του έχει στους κόλπους της πολλούς συνειδητοποιημένους αρρηβίστες. Mm-hmm. Αυτό θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο σε οποιονδήποτε σκεπτόμενο άνθρωπο με στοιχειώδη εμπειρία και παρατηρητικότητα έβλεπε τον Τσίπρα όχι τώρα, από όταν ήταν μαθητής και έβγαινε στα κανάλια και εκπροσωπούσε υποτίθεται τους καταληψίες. Το στήσιμό του, η άβρα του και η διαδικασία στην οποία έμπαινε σε κάποιον που είχε τα στοιχεία που λέω σαν παρατηρητής έκανε κρά ότι αυτός ο άνθρωπος είναι συνειδητοποιημένος αρρηβίστας. Εμείς ανήκουμε σε μια γενιά μετά καταληψιών μαθητών με τον Αρσένη και είχαμε επιλέξει να μην μιλάμε στα κανάλια. Εκτός από όταν είχαν έρθει μας είχαν στριμώξει την ίδια κάλυψη. Μετά από ένα διαλυμένο σχολείο που είχαν παραλάβει εκεί μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και εδώ πέρα προσπαθούσε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα αυτός. Τέλος πάντων, είχαμε επιλέξει να μην μιλάμε με τα κανάλια. Είχαμε άλλη λογική. Ακόμα βέβαια και ο Γαβρίλος που στη γενιά μας είχε επιλέξει να μιλάει με τα κανάλια. Είχε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από το Τσιπράκο και προφανώς είχε και τελείως άλλη αφετηρία και άλλες βλέψεις, γι' αυτό και δεν έκανε ποτέ καριέρα. Mm-hmm. Ο Τσίπρας ήταν ένα πραγματάκι και είναι που γενικά τον βλέπαμε πάντα να προσπαθεί να δημοσιοσχετήσει, όχι τον συγκεκριμένο. Ναι. Αυτού του είδους ανθρώπου να δημοσιοσχετήσει και να βγάλει προσωπικό όφελος χτίζοντας μια πορεία σε πάρα πολλές καταστάσεις. Mm-hmm. Το έχω δει εγώ αυτό το είδος. Ναι, το είδος. Ναι, υπάρχει όντως. Πρέπει να έχει ένα πρόβλημα σε όλο αυτό. Με το να πιστεύουν ότι αυτό είναι αριστερά, ένα βήμερος, ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, στο τέλος θα κινηθεί και εναντίον της. Θα στραφεί εναντίον της. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι αριστερά για να μην δούμε ξαφνικά την δεξιά μου, Ρέλ και Τράνη. Είπες να υπενθυμίσουμε τι είναι αριστερά. Όχι, ναι, ότι αυτό δεν είναι αριστερά, αριστερά γιατί ωραία. Εύκολα θα μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί. Ναι, κατάλαβα.
Βασικά, φασίστε συγκεκριμένα. Βασικά, αυτό που ο πολλής κόσμος όμως γνωρίζει ως αριστερά, ποτέ δεν ήταν αριστερά. Για το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ναι, και για το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ο πολλής κόσμος, την εξωκοινοβουλευτική αριστερά που λες και την ουσιαστική αριστερά, ο πολλής κόσμος δεν τη γνωρίζει. Μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι υπάρχει, αλλά δεν τη γνωρίζει επί της ουσίας. Αν του πεις ποιες είναι οι εξωκοινοβουλευτικές οργανώσεις, στο μέσο άνθρωπο που γενικά δεν ασχολείται. Θα σου πει ότι είναι πολύ βουλευτικό ρε Σιλιά. Ο μέσος άνθρωπος δεν θα γνωρίζει. Αυτό που ο μέσος και πολλής κόσμος γνωρίζει σαν αριστερά. Γνωρίζει. Το τραγούδι της Βανδύ το γνωρίζει. Πόσο είναι ακόμα το γνωρίζει. Το Βανδύ. Αυτό που ο πολλής κόσμος πάντως γνωρίζει ως αριστερά δεν είναι αριστερά. Πάντα αυτό που ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει ως αριστερά είναι αριστερά. Με την ίδια όμως λογική, αν το αντιστοιχίσουμε, και αυτό που γνωρίζει ο πολλής κόσμος ως αναρχικός χώρος δεν είναι αναρχικός χώρος. Προφανώς. Ναι, καλά. Σαφέστατα. Ωραία. Αν θυμάμαι καλά, το ΚΚΕ ήταν κάποια στιγμή, λίγο μετά το 2008 κάπου εκείνη την περίοδο που είχε πει. Είμαι σίγουρος τι θα απαντήσετε, αλλά θέλω την κάνω την ερώτηση γιατί μπορεί να απαντήσετε κάτι άλλο και να γίνει έκπληξη. Ότι και τα ΜΑΤ είναι παιδιά της εργατικής τάξης. Μην γελάς εσείς. Γελά ήδη. Και όντως μπορεί ένας ματατζής, ας πούμε, να σας πήρε παιδιά, ναι, οκ. Okay. Δεν με πειράζει. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Απλά, όχι, δεν είναι. Η εργατική τάξη παράγει. Τα ΜΑΤ δεν είναι παραγωγικό κομμάτι. Ας τον ορισμό. Παράγει ασφάλεια και καταστολή. Ναι, με αυτό το σουλάχιστον τον ορισμό τώρα. Προφανώς και τα ΜΑΤ δεν ανήκουν στην εργατική τάξη, ανήκουν στο εργαλείο του συστήματος που καταστρέφει. Εγώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι εργατική. Εγώ νομίζω ότι είναι ευκαιρία για πολύ κόσμο να πάρει pick-up. Να περάσει το βιβλίο. Και νομίζω ότι δηλαδή, όλο το κομμάτι, όλο το γυναικείο δεν είναι απάντηση σε σχέση με αυτό. Δηλαδή μιλάει για την πιο μεταβά που κάποιος πρέπει να το κάνει και αυτό. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Είναι τα παιδιά του λαού. Εντάξει. Κατάλαβες που ακούνε λέγω πω. Έχει όμως και ένα υπονοούμενο το τραγούδι. Είναι. Μάλλον δεν είναι υποδομή, είναι εννοούμενο. Στο ρεφρέν. Ναι. Εντάξει. Όπω έχω την απόλυτη προσοχή σα τώρα. Εμείς κάνουμε συγχρονισμένη ερώτηση εδώ. Χωροδιακά. Λέει σε ένα σημείο ότι. Πώς το λέει, παιδιά, γιατί. Για τη δημοσία δαπάνη θα γίνει. Ναι, και διάσου. Δημοσία δαπάνη και δεν θα γίνει. Ναι, δημοσία δαπάνη και διάσου θα γίνει. Οι κηδείες των πάσεων δεν γίνονται δημόσια δαπάνη. Όταν πέφτουν, θα τους αυτό, όταν πέφτουν στο καθήκον. Και γενικά, προφανώς όταν υπάρχει επικοινωνιακό όφελος από αυτό, γίνονται δημόσια δαπάνη. Okay. Εντάξει. Θέλετε να πείτε κάτι για τα. Τι το ρεφλέο. Για τα ΜΑΤ ως παιδιά της εργατικής τάξης ή Γιάννη που δεν είπε τίποτα. Ή... Εγώ είπα, συμβαίνουν και σε καλύτερες οικογένειες. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, ρε παιδί. Και για αυτούς που λένε ότι είναι συνεργατική, όταν ανοίξουν εργατική τάξη, δηλαδή, είναι σαν να πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα. Πάντως, εγώ δεν ξέρω πολλούς εργαζομένους που κάνουν με τόσο ζήλο τη δουλειά τους. Πόσο? Με τόσο ζήλο τη δουλειά τους. Παράδειγμα. Προσμίμηση. Εντάξει, μιλήσαμε πάντως τώρα, μιλήσαμε για τα ΜΑΤ. Ναι. Αν μιλάμε συνολικότερα για την αστυνομία, εντάξει, μπορεί να είχαμε και μία λίγο πιο. Όχι, για τα μάτρα της, ναι, για τα μάτρα. Είναι πολύ συγκεκριμένο, έτσι, δεν είναι. Και ο Μπάτσος, ο οποίος λέτε, περιγράφει στους τραγούδες σας, είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ο Μπάτσος, ο οποίος θα περιγράφει με ένα έλος, γιατί έχει πολλές μέρες. Ναι, αλλά έχει ένα σφαλί, έχει διάφορο. Μέσα. Δεν μιλάς για τον τροχό Μπάτσο. Ο Μπάτσος που περιγράφει ο Θεοφύλλος. Ο Μπάτσος που περιγράφει ο Θεοφύλλος είναι ένας Δίας. Είναι ουσιαστικά ένας πολύ συγκεκριμένος τύπος. Ένας περιφερόμενος ματατζής. Ναι, ένας περιφερόμενος ματατζής, ο οποίος είναι βασικά κάτι ανάμεσα σε ματατζή και ζητά. Είναι ένας νεοκαουμπόι με το νόμο στα χέρια του, ας πούμε. Ο οποίος είχε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πριν 4-5 χρόνια που βγήκε στη φάση. Και ποιο πριν, δεν ξέρω, αν ξέρεις ότι είναι
Μπήκε οι ειδικές δυνάμεις, έγινε ειδικός σχολιός και του είπαν έλεγε δεν έχουμε δει, σας κάνουμε δει. Ναι, έχει σήμερα παραδείγματα. Θα το. Και ναι, η κριτική είναι τόσο καυστική γιατί προκαλεί κιόλας με τη συμπεριφορά του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σίγουρα αστυνομικοί τώρα γραφιάδες και τον Αντάλλο και από εδώ από εκεί που εντάξει, είναι κάποιες περιπτώσεις που δεν θα είχες την ίδια επιθετική, ας πούμε, στάση απέναντί τους και θα μπορούσες να μπεις στη διαδικασία να σκεφτείς κατά πόσο είναι εργατική τάξη, δεν είναι. Μιλώντας για τα μάτια, τέλος πάντων, για να μην το πλατιάζουμε. Ναι, δεν είναι. Είναι ένας στρατός ρομπότ, όπως περιγράφηκε, είπα από συγκεκριμένες εντολές εκ των άνω και πληρώνεται γι' αυτό. Ωραία. Τώρα μια προσωπική ερώτηση, αλλά θέλω ένα πράγμα να μου πείτε. Ένα δίσκο και ένα βιβλίο που πιστεύετε ότι σας έχει σημαδέψει. Δηλαδή, παιδί μου, σε φάσεις, ας πούμε, συγκεκριμένες, πάντα θα... Συγκεκριμένες, όχι συγκεκριμένες, που θα πεις, ας πούμε, θέλω να ακούσω πάλι αυτό. Ή καλό θα ήταν να ξαναδιάβαζα αυτό, που μου είχε κάνει εντύπωση. 9 πληρωμένα τραγούδια τρύπες. Ναι. Ήταν και το πρώτο live που είδα στη ζωή μου στα 14-15 στην Αλεξανδρούπολη. 14-15 είδες πρώτο live. Ναι. Εντάξει, τι να κάνω. Τότε ήρθε. Αλλά ήταν τρύπες. Άνοιξα. Και το 1984 του Orwell, που με το που τελείωσα ήμουν φοιτητής, το διάβασα μεγάλος βέβαια. Με το που τελείωσα ήμουν 5 μέρες κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι, στο ρέθιμο κάτω. Delivery να παίξω μόνο. Όντως 5 μέρες μέσα. Είχα... Λυσπάθει πλέον. Ναι. Γιάννης. Εγώ με τη λογική που το έθεσε και όχι μόνο, η πρώτη συναυλία που είδα ήταν όταν ήμουν 7 χρονών. Με είχε πάει ο πατέρας μου στο γήπεδο του Χαραδιακού στην Ηλιούπολη και είχα δει φυσικά, μιλώντας για το 89 περίπου, είχα δει Βασίλη Ποπακοσταντίνου. Οπότε, όχι μόνο γι' αυτό, γιατί ήταν το πρώτο live που είχα δει, αλλά και γιατί ήταν από τα πρώτα μου ροκ ακούσματα και γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι η νέα γενιά μπορεί να μην γνωρίζει ούτε τις τρύπες και δεν έχει βιώσει τι σημαίναν συγκροτήματα όπως οι τρύπες. Πόσο μάλλον το Βασίλη Ποπακοσταντίνου που ήταν ακόμα πιο πριν από τις τρύπες και από άλλα τέτοιου είδου συγκροτήματα, ο rockstar της Ελλάδας. υπάρχει κόσμος που δεν συνειδητοποιεί, βλέποντας τον Βασίλη Ποπακοσταντίνου σήμερα, που είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι ήταν, ότι... σε μια φυσιολογική ροή ενός ανθρώπου που είναι τόσα χρόνια δραστήριος. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να πούμε πότε. Δεν αρνηθείς ότι κάποια στιγμή και εσύ ήσουν λίγο... απέναντί του, όταν ας πούμε ξαφνικά λόγω μεγαλώντας η ηλικία, έβλεπες κάποια άλλα τραγούδια από αυτό που έχεις συνηθίσει που δεν σε ξέρεις μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό είναι ένα φυσικό επαφού. Ναι, πάντως υπάρχει. Όσο μάλλον κάποιος δεν το είχε ακούσει ποτέ. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει καμία συνέστηση του πόσο σημαντικός ήταν ο Βασίλης Ποπακοσταντίνου στην δεκαετία του 80 και ότι ουσιαστικά οι συναυλίες του επηρέαζαν τόσο πολύ αυτό που λέμε νεολαία και άγρια νεολαία. Και δημιουργούσαν καταστάσεις γηπεδικές με την καλή έννοια και πολύ ζωντανές και πόσο μίλαγε, ας πούμε, στις ανάγκες και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ήταν στον δρόμο και κινηματικά και γενικότερα σε επίπεδο καθημερινότητας. Ο κόσμος έχει την τάση να θεωρεί ότι μέσα από μια διαμεσολαβημένη εικόνα που είναι σε μεγάλο βαθμό το ίντερνετ στην εποχή μας μπορεί να ανατρέξει 5 πηγές και να καταλάβει τι ίσχυε στο παρελθόν. Θα πρέπει να μπορεί να το κάνει πολύ καλά αυτό και από μόνο του δεν είναι αρκετό για να έχει εικόνα κάποιος. Αυτό που κάνεις εσύ, ας πούμε, βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση το να κουβεντιάσεις σε πρώτο πρόσωπο με ανθρώπους που έχουν ζήσει κάποια πράγματα, βοηθάει στο να έχεις αντίληψη μιας εποχής πώς προχώρησε.
Ναι, μου έχει κάνει εντύπωση. Βλέπω παιδιά που τους λέω ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ήταν underground με mainstream αναφορές βέβαια, τύπου class. Και όλα αυτά που περιέγραψα και με κοιτάνε και δεν το πιστεύουν. Γιατί ποιο μπορεί να σε φωνάξει. Ναι, αλλά μου κάνει και εμένα εντύπωση που το έχω βιώσει αυτό το πράγμα. Πόσο δυνατό ήταν και τι δυναμική είχε σε όλη την Ελλάδα τώρα να γεμίζει σε στάδια και να γίνεται πιο χαμός από ό,τι γινόταν όταν ερχόντουσαν οι Iron Maiden, ας πούμε. Οπότε θα πω Βασίλης Παπακοσταντίνου. Δεν θα πω συγκεκριμένο δίσκο. Κασέτες. Αυτό που λέει είναι πολύ σημαντικό. Κασέτες. Ναι, εμείς ήμασταν ουσιαστικά, είμαστε μεγαλωμένοι σε μια περίοδο που το βινήλιο είχε αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά στις αποθήκες, όταν αρχίσαμε να ακούμε εμείς μουσική συνειδητοποιημένα, όχι όταν ακούγαμε από τους γονείς μας. Ναι. Και αυτό που επικρατούσε ήταν οι κασέτες, που ήταν αντεγραμμένες και μπορεί να περιείχαν μέσα τρεις δίσκους. Ναι, οπότε είναι λίγο δύσκολο για μας να μιλήσουμε για αγαπημένο δίσκο από αυτή την άποψη. Είχε κατηγοριοποίηση, συμπαλάτες βασίλες. Και αντίστοιχα αυτό που αναφέρει με τις κασέτες είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που παίζει τώρα με τα MP3. Αν ρωτήσεις ένα παιδί σήμερα ποιος είναι ο αγαπημένος σου δίσκος, θα είναι πολύ πιο χάοντες τώρα. Πολύ δύσκολα. Ο Φαγητής Ο Φαγητής είναι πιο περιορισμένο. Ναι, ήταν περιορισμένο. Ήταν μια 90, ξέρω εγώ, και έκανε μήπως 40, δεν θα χώραγε. Ωστόσο, μπορείς να πεις ότι ήταν μια μετάβαση από το δίσκο, κασέτα, θα κάνει λίγο αφταρμά, στο MP3, σαν σκληρό δίσκο. Ναι, δίσκος, κασέτα, σκληρός δίσκος, που τα κάνει ακόμα πιο αφταρμά. Τέλος πάντων, οπότε αυτό από μουσική και από βιβλίο, θα έλεγα, πάλι θα πήγαινα στα πρώτα αναγνώσματα και θα έλεγα το μεγάλο περίπατο του Πέτρου, που από ό,τι θυμάμαι τώρα ήταν Ζόρ Σαρή. Ναι, εγώ έτσι θυμάμαι. Ναι, δηλαδή θα έλεγα Ζόρ Σαρή, Αλχιζέ, αλλά νομίζω ήταν Ζόρ Σαρή. Αυτά. Οκ. Φάνω. Εντάξει, εγώ λίγο πολύ δεν υπάρχει αγαπημένος δίσκος. Δίσκο είναι αυτό που λέει και και ο Γιάννης και ο Στέλιος, γιατί είχε εντάξει σε μια-δύο μπάντες που ιδέα εκείνη την εποχή ήταν κάτι το οποίο ακούγαμε και μόνοι μας και στα πάρτι. Έπαιζε αυτό, ας πούμε, τις εκπλήσεις στα πουλάω, στα τουρόκεντρο, τόσο πολύ. Κασέτες, να είναι και οι δύο μπάντες, δεν υπάρχει, δηλαδή, ανάλογα με τη ψυχολογική διάθεση, το τι μπορεί να θέλω να κάτσω να ακούσω. Που να σε έχει σημαδέψει. Που να με έχει σημαδέψει. Για να σε σημαδέψει κάτι, ναι. Η κάθε εποχή, ας πούμε, κάθε φορά, ναι, από τα δικά μου χρόνια. Και ο Βασίλης δεν είναι και οι τρύπες. Δηλαδή δεν μπορώ να μην ξεχάσω ότι είχαμε πάει, ας πούμε, στην πρώτη φορά να δούμε τρύπες στο Ρόδον. Γιατί τυχαίνει να είμαστε παιδικοί φίλοι, ας πούμε, ή για τη συναυλία του Χαραλιακού που ανέφερε ή για τη συναυλία στην Αργυρούπολη μετά πάνω. Α, στο Χαραλιακό είχαμε πάει μετά ξανά πιο στο γυμνάσιο. Ναι, δηλαδή ήταν ένα τουρκ και στην Αργυρούπολη, νομίζω πάνω. Τέλος πάντων, ναι. Δηλαδή υπάρχουν πολλά άτομα που σε κάνουν έτσι να γίνεις τώρας. Πάλι με τα βιβλία, ανάλογα, ας πούμε, ξέρεις, την κάθε περίοδο, αλλά σαν πιτσιρικά, όταν ξεκίνησα επηρεασμένος για τη μάνα μου να ξεκινήσω να διαβάζω, είναι πιο χαλαρή λέει, ήταν όπως σε πολλοί κόσμους αρχιμιστής, στο επίπεδο του ότι το μήνυμα, ας πούμε, που λαμβάνεις. Θα πιάσουμε και ευρύτερα ακροατήρια. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Όπα. Εντελώς πρακτικά. Ξαφνικά σας το πάει. Το επόμενο live πότε είναι? Τι να απαντήσεις αυτό, γιατί πρέπει να εκτεθείς. Δεν έχει βγει. Έχει βγει. Έχει ανέβει στο Facebook. Ωραία, ξέρετε ότι περίπου είναι. Ναι, αλλά δεν είναι. 25 Νοέμβρη είναι το πιθανότερο την επόμενη συναυλία. Βέβαια, ορίζει να είναι καλύτερο. Τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω πότε θα δημοσιευθεί. Δεν είναι κλεισμένο καν τώρα. Και δεν ξέρουμε πότε θα δημοσιευθεί η συνέντευξη. Και είναι για ποιο σκοπό, για οικονομική ενίσχυση μια καινούργια κατάληψη που έχει σκοπό να τρέξει κάποιε δράσει αλληλεγγύη σε πολιτικού κρατουμένου. Ωραία. Δεν είναι αυτή η τελευταία ερώτηση. Το μετάνιωσα. Α, η τελευταία ερώτηση είναι εξής. Ποιους θεωρείτε συνοδοιπόρους σας όλα αυτά τα χρόνια? Δεν εννοώ απαραίτητα μπάντες που έχετε παίξει μαζί, που είστε φίλοι. Ποιους θεωρείτε? Μπορεί να είναι ατομικό αυτό, προσωπικό για τον καθένα, ή να είναι και σαν μπάντα, συλλογικό, ας πούμε.
Είναι πολύ γενικό. Αυτό είναι για ατομικό, υπάρχει το συγκεκριμενοποίηση. Κοίτα, επειδή μετά από όλα αυτά τα χρόνια η φάση της μπάντας και οι προσωπικές σχέσεις μπορούν να διαχωριστούν κάπως. Ναι. Είμαι συνοδευτικός είναι τα ίδια τα μέλη των εξωτικών. Δηλαδή είναι... Κατάλαβα. Είναι τελείως διαφορετικά κομμάτια. Παραμένουν τα ίδια, με κοινά βιώματα, κοινές εμπειρίες, κοινά. Αλλά όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή είναι τα εξωτικά. Ναι, υπάρχει το background σίγουρα, αλλά είναι τα εξωτικά. Όταν είσαι εκτός σκηνής ή εκτός πρόβας, είναι τελείως διαφορετικές οι σχέσεις. Οπότε είναι σαν συνοδοπόρο δηλαδή. Εσύ δεν μιλάμε, δεν σου ξύλο. Δηλαδή είναι τα πράγματα τα οποία τρέχουμε και κάνουμε. Οπότε μέσα στην καθημερινότητά μας είναι. Γίνεται σαν να είναι συνοδοπόρο ουσιαστικά. Εντάξει, προφανώς εννοεί και πέρα από εμάς. Ναι, το μήνυμα σαν σύνολο, ποιους θεωρούν συνοδοπόρους. Εγώ θεωρώ ότι καταρχάς μια σκετόφερη κουβέντα και το θυμήθηκα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κατά καιρούς μας έχουν προσεγγίσει θεωρώντας αυτό που κάνουμε ότι κάτι έχει να πει, ότι κάτι έχουμε να πούμε ίδιοι, όπως εσύ καλή ώρα, και μπορούμε να τους θεωρήσουμε συνοδοιπόρους μας σε μία ροή που ξεκινάει από αρκετά παλιά, όπως σου είπαμε για μας, μέχρι και σήμερα. Ο καθένας με τον τρόπο του και στον βαθμό που περισσότερες ή λιγότερες φορές μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί μαζί μας. Είναι συνοδοιπόρος. Έχουμε δώσει και μια καλή συνέντευξη και έχουμε παίξει και σε φεστιβάλ ενός πολιτιστικού περιοδικού ιντερνετικού του Παλαιοδίε, που είναι και παιδιά της γειτονιάς μας, αρκετοί από αυτούς. Και το αναφέρω γιατί βάζω και παραπομπή ότι άμα ξεχάσαμε να πούμε και τίποτα σήμερα, να διαβάσουν και μια συνέντευξη που υπάρχει δημοσιευμένη στο διαδίκτυο εκεί. Οπότε υπάρχει πολλοί κόσμος από άλλα συγκροτήματα που θεωρούμε συνοδοιπόρους μας. Υπάρχουν ίδια... κάποιες σταθερές, παιδί. Ναι, με την ίδια λογική. Έχουμε παίξει πολλές συναυλίες μαζί. Και αυτό φαίνεται από την ακριβώς από το ίδιο. Ξαναπερνάνε οι περιοχή που λέγαμε. Ωραία. Υπάρχει ο κόσμος που έρχεται στις συναυλίες και μας στηρίζει, που επικοινωνεί μαζί μας και μας εκφράζει την άποψή του για αυτό που κάνουμε, που μας ενισχύει αγοράζοντας το υλικό που βγάζουμε τελείως ανεξάρτητα. Όλους αυτούς θεωρούμε συνοδοιπόρους. Υπάρχουν οι χώροι που μας καλούν να παίξουμε ή που όταν εμείς έχουμε μια ιδέα για κάποιο live είναι ανοιχτοί στο να συνδιοργανώσουν. Όλους αυτούς θεωρούν συνοδοιπόρους. Το λέει αυτοί που στην καθημερινότητα τέλος πάντων με πάρα πολλά πράγματα συνυπάρχουν και κάνουν πράγματα εκατέρωθεν, είτε για πράγματα που... και ενέργειες που μπορούμε να συνεισφέρουμε εμείς ή σε πάρα πολλά πράγματα που συνεισφέρουν τους ομάδες. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.